αυτή. Εμείς θα κάνουμε κουμπί σήμερα. Είναι σίγουρο, Γιάννη? Στέλιο, εμείς θα κάνουμε. Δεν ξέρω. Για να είμαστε μέσα, κατάσταση. Μάλλον εμείς θα κάνουμε. Ξέρω, να ξαναβγω λίγο να σιγουρευτώ. Γιατί χθες ήρθαμε και την κάναμε, να πούμε. Κατευθείαν με ελαφρά παιδηματάκια έγινε ένα μπέρδεμα. Μας ρωτήσατε δεκάδες ερωτήσεις είχαμε στην ομάδα της εκπομπής στο Facebook στις πρώτες πτήσεις και τηλέφωνα πολλά και μηνύματα στο προσωπικό μας κινητό. Παιδιά, δεν φταίμε εμείς που κάναμε την ανάρτηση. Δεν γνωρίζαμε κάτι. Γνωρίζαμε ότι είχαμε εκπομπή κανονικά 10 με 12 εχθές. Αλλά ήταν ο Παύλος Ραπτόπουλος εδώ, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση και περιγραφή του τελικού Real Madrid-Liverpool. Έτσι ήταν προγραμματισμένο, έτσι είχε αποφασίσει ο σταθμός, αλλά δεν το γνωρίζαμε εμείς. Προφανώς από μη καλή ενημέρωση. Έτσι. Και εμείς δεν φροντίσαμε βέβαια να μπούμε, χωρίς να είμαστε βέβαια υποχρεωμένοι, στο ένα στο άλλο, σε όλα τα μέσα τα οποία ενημερώθηκαν, αλλά και δεν ενημερωθήκαμε και όπως έπρεπε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Απλά δεν μπορούσαμε να κάτσουμε κι εμείς εδώ, γιατί να κάνουμε σχολιασμό. Είχε καλεσμένο ο Παύλος ο Ραπτόπουλος, είχε και τα δικά του σχέδια για την περιγραφή του τελικού. Έτσι. Όμορφα, ωραία λοιπόν. Ό,τι δεν είπαμε χθες θα τα πούμε σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγκας στο μικρόφωνο. Στέλης Παπαντονίου δίπλα μου. Γεια σου, Στελάρα. Γεια σου, Τάσο. Ιωάννης Ζάτσης στη δήμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο αδικημένος και πλέον ηχολήπτης του Λίμπερο 107,4 στον FM. Και πολύπειρος θεωρείται ο Ιωάννης ο Ζάτσης. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς αυτό. Ιωάννη, θα σκοράρεις μετά τις 12? Όχι, σε βλέπω πεσμένο να πούμε. Εντάξει. Καμιά τροποποίηση εδώ πέρα έχουμε τίποτα, καμιά αναβάθμιση στα μηχανήματα μας κάνουν, έχουμε κανένα ηχητικό τίποτα εδώ, μιας και ακούει καμιά, τίποτα, κανένας από τη διεύθυνση του Λίμπερο ακούει? Κάμε έτσι καμιά αναβάθμιση εδώ πέρα λίγο στα μηχανήματα, να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχει ο ηχολήπτης, ρε παιδί μου, σε εκπομπές με τα ηχητικά του, με τα μαγικά του, γιατί ξέρω ότι έχει magic ικανότητες ο Ιωάννης Ζάτσης και ο Βασίλης ο Γαβαδίας και όλα τα άλλα τα παιδιά ηχολήπτες, αλλά δεν έχουν την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για να εξαπλώσουν την μαγική του ηχοληψία. Τέλος πάντων, καλό θα είναι αν υπάρχει δυνατότητα, αν υπάρχει δυναμική, να γίνει και κάποια βελτιωτική κίνηση στα μηχανήματα για να υπάρχει συμμετοχή και με τον ηχολήπτη, γιατί όλα μετράνε, παιδιά. Να ξέρετε, μπορεί να κερδίσει έναν ακροατή στο κάτσε καλά, στο άσχετο ρε παιδί μου, στο ξεκούδουνο, γιατί έχει ένα ωραίο ηχητικό. Πριν από εκεί που κάνει ζάπινγκ στο αμάξι και γυρίζει από Χαλκιδική με την κομενίτσα, ή με την οικογένεια, ή με τον άντρα του τώρα, γιατί έχουμε γίνει και μοντέρνοι. Μπορεί να είναι με τον άντρα του ένα παλικάρι. Όμορφα, ωραία, πάμε με την Καλλικράτη εδώ, κάνουμε κανένα ντουζάκι, περάσουν όμορφα, ωραία. Την ώρα που γυρίζουν εκεί, κατεβαίνω από καρδία και αρχίζει και πιάνει το Λίμπερο, τα αυτά ξέρω εγώ, και λίγο πιο εκεί πιάνει βέβαια. Να έχει ένα ωραίο ηχητικό και να το κερδίσει τον ακροατή, όπου να πει: εδώ είμαστε. Εδώ θα κάτσω να ακούσω αυτού του παλαβού, αυτού του τρελού. Αυτό το ηχητικό μ' άρεσε, ρε παιδί μου, για να δω και ποιο είναι ο χορηγό που το έβαλε αυτό. Ηχητικό δεν εννοώ τραγούδι, μουσική κτλ. Ένα ηχητικό το οποίο θα ταιριάζει στην ανάλογη εκπομπή. Φέρει πριν χθες είχε το Champions League. Έτσι, θα έπρεπε να παίζει κάτι που έχει σχέση με το Champions League. Καθ' όλη τη διάρκεια. Στο διάλειμμα, στο ημίχρονο, πριν, στο pre-game κτλ. Αυτό το λέμε, το οποίο είναι και πάρα πολύ απλό για να γίνει, αλλά δεν ξέρω αν είναι τεχνικός δυνατόν. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, του ζερίμιζε το πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Μια πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμο φρέσκο θαλασσινών. Σας περιμένω να τις απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος χώρος, αλλά και ταχεία και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι οι λόγοι αυτοί οδηγούν εσάς και την παρέα σας στην Ανατολική Στράκης 63 στην κάτω Τούμπα, στο Ζήκο της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα, σημειώστε το τηλέφωνο, παιδιά. Δεν ξέρετε τι χάνετε. 2311-242-153, υπέροχα μεζεκλίκια και special μερίδες σε κρεατικά και ψαρικά. Επαναλαμβάνω, 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι. Χρόνος παράδοση για την παραγγελία σας 20 με 30 λεπτά από την ώρα που θα πάρετε τηλέφωνο. Αυτά και με τον αδερφό τον Αρίστο στην κάτω Τούμπα, στην Ανατολική Στράκης 63. Να επισκεφτείτε το Ζήκο, παιδιά, της Τούμπας, να καραγουστάρετε εκεί με την παρέα σας, με παγωμένες μπύρες, με παγωμένες ρετσίνες, με special τσίπουρα, ούζα, υπέροχα μεζεκλίκια που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει, με μπριζόλα σχάρα καπνιστή να λιποθυμίσετε, με σουτζουκάκια σμπινέικα, με ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας και η γεύση σας.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας εκπομπής καταρχήν. Για την ώρα μόνο με τα μηνύματά σας. FM και ενώ το σχόλιο, το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στην ομάδα μας στο Facebook. Μπείτε τώρα στο λογαριασμό σας, στη σελίδα σας στο Facebook. Πάτε πάνω αριστερά στην αναζήτηση, στο πινακάκι. Πληκτρολογήστε μερικούς χαρακτήρες ασπρόμαυρες πτήσεις. Θα σας βγάλει ευθύς αμέσως στην ομάδα μας, η οποία αριθμεί 11.500 μέλη. Γίνετε κι εσείς μέλος και έχετε συμμετοχή με τα δικά σας post, τις δικές σας ερωτήσεις, αλλά και τη δική σας καθημερινή ενημέρωση από εμάς. Αυτά και με τα μηνύματα. Λίγο αργότερα, αφού πούμε εδώ τα δικά μας τα θέματα που έχουμε και είναι αρκετά, με το Στέλιο Παπαντονίου, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Γιάννη, έχεις stand-by τις τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. Άμα είναι κάποιος βιαστικός που γουστάρει να πει θέλει να πει τα δικά του, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν και εγώ είμαστε κιόλα. Πολλά τα θέματα. Φυσικά στον απόϊχο του χθεσινού τελικού. Έτσι είναι, Στέλιο. Ναι. Με τα όσα έγιναν και τα όσα είναι τα ματάκια μας. Ο τελικός θα μείνει αξέχαστος για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα το συζητήσουμε. Μεταγραφικός πυρετός σε όλες τις ομάδες τη Super League. Αυτές που ανέβηκαν από Football League, αυτές που παρέμειναν τέλος πάντων. Γίνεται ένας χαμός σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κτλ. Και ο Άρης μπαίνει στο κόλπο σιγά σιγά. Ενδιαφέρεται για τον Γιαννιώτα, νομίζω, από τον Ολυμπιακό. Προπονητές έρχονται, προπονητές φεύγουν. Προπονητές ζητάνε από Σαουδική Αραβία. Τον Λουτσέσκο ζητάνε. Τον Μπρίγιοβιτ ζητάνε. Τον Πέλκα ζητάνε. Τον Μπασχαλάκη ζητάνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 107,3 στον FM. Μία όμορφη αθλητική παρέτσα για ένα δίωρο έως και τις 12. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ με το Στέλιο Παπαντονίου. Πάμε να πιάσουμε λίγο το χθεσινό μάτς, το οποίο έχουμε να πούμε πάρα πολλά, νομίζω. Είναι τραγικό πραγματικά για έναν τερματοφύλακα ονόματι Κάριους. Ναι. Ένας μεγάλος τερματοφύλακας, αναφυσβήτητα, μην κοιτάτε αυτό που έγινε χθες, να γίνεται παγκόσμιο ρεζίλι. Γιατί ο άνθρωπος αυτό έπαθε χθες, πραγματικά, κόλλησε το μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, δεν δίνεται διαφορετική εξήγηση. Κόλλησε πραγματικά το μυαλό του Κάριους χθες, έκανε αυτό το απίστευτο, το τραγικό λάθος. Και στο πρώτο και στο τρίτο γκολ. Ναι, Στέλιο μου, που αυτό το λάθος δεν το κάνει τερματοφύλακα σε γάμα ρεστεχνής κατηγορίας. Και να τα κάνεις... Δεν ξέρω πώς το σχολιάσεις. Ξεκινήσουμε με αυτό. Συμφωνώ μαζί σου ότι ήταν λάθος, το οποίο σε τέτοιο επίπεδο δεν δικαιολογείται. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και αυτό που λες, ότι από την άλλη πλευρά, ότι okay, όλοι οι τερματοφύλακες κάποια στιγμή θα κάνουν μια γκάφα που θα μείνει. Αλλά, γιατί είναι τέτοια η θέση που το κάθε λάθος κοστίζει κτλ. Απλώς ο Κάριος συγκεκριμένα έκανε δύο λάθη σε έναν τελικό Champions League, που αυτό τον έχει στιγματίσει. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν το κάνεις σε ένα προκριματικό γύρο, δεν το στο κάνεις πρωτάθλημα, σε στους ομίλους του Champions League ή στα προημιτελικά ή στα ημιτελικά. Το κάνεις σε ένα τελικό Champions League με αντίπαλο ποιον? Real Madrid. Μια τεράστια ομάδα που μπορεί να μην τυχονεύεται για πολλούς, μπορεί να είναι αχώνευτη, και εγώ δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτήν την ομάδα, βέβαια. Μόνο εγώ χάρηκα που την υποστήριζα χθες. Κοίταξε, δεν τρελαίνομαι. Ειλικρινά, δεν τρελαίνομαι για τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα με τέτοιους ποδοσφαιριστές τρομερούς σε ποιότητα, η οποία δεν συγχωρεί λάθη. Είδες δηλαδή ο Μπεζεμά πώς τσίπησε την μπάλα μετά την ανοησία. Τώρα Γιάννη μου, μετά την ανοησία που έκανε ο Κάριος, δηλαδή ρίξε την μπάλα ψηλά, ρε φίλε. Απλό είναι τα πράγματα. Ή κάνε μια προσποίηση. Ή πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Μετά... Δεν έχεις το 40-10 απέναντι σου, έχεις τον Μπεζεμά. Είδες, ο άλλος έκανε μια προβολή, παπ, τσίπησε την μπάλα, έβαλε τον κολάκι. Πάγωσε το γήπεδο από τους φίλους της Λίβερπουλ. Από την άλλη μεριά δεν πανηγύρισαν και πολλοί της Ρεάλ, γιατί δεν κατάλαβαν τι έγινε. Δηλαδή, πώς το πήρανε? Με το που πιάνει την μπάλα του ματοφύλακας, ο άλλος θα σκύψει να πάρει το γαριδάκι, το πατατάκι, θα σκύψει να πάρει την κοακόλα, ο άλλος θα ανάψει το τσιγάρο και δεν βλέπανε το μάτς οι περισσότεροι. Ή ο άλλος θα κοιτάξει το κινητό, όταν ήρθε μήνυμα, σε λέει στην μπάλα του ματοφύλακας. Ναι, πού να την κόλλει. Και ο Μπουφόν, Μπούφος, γι' αυτό το λέω Μπουφόν, ο Κάριος, ρίχνει την μπάλα, ρε φίλε, σιρτά. Και κάνει την προβολή. Δείξτε ψηλά, ρε φίλε. Από πάρω την μπάλα. Και μετά, μόλις τρώει τον γκολ, άμα τον έβλεπε, ήταν πώς να κλάψει. Δεν ήταν σε καλή φάση. Ψυχολογικά ήταν σε άσχημη φάση. Πάμε λίγο στη γραμμή που είναι ο φίλος, να μην περιμένει και θα τα πούμε εδώ πέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σας.
Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λίγο την δωδεκάδα του ΠΑΟΚ, μπορείς να μου την πεις στο μπάσκετ και γιατί σου. Πες μου την εσύ φίλε, εγώ δεν την ξέρω. Τότε τι ΠΑΟΚ είσαι εσύ. Δεν την ξέρω φίλε, είμαι γαλατζή ΠΑΟΚ είσαι, είμαι light ΠΑΟΚ είσαι. Είμαι βιτά ΠΑΟΚ είσαι. Γιατί τότε ένα χρόνο δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ και τώρα ξαφνικά ασχολείσαι. Δεν ασχολήθηκα με τον μπάσκετ σήμερα, άστον λίγο ρε Στέλιο, να δω τι θέλει. Τι θέλει ο φίλος λίγο. Δεν ακούω, να καταλάβω λίγο τι θέλει ο φίλος. Τι θες δε φίλε από μένα, πες μου. Τι γουστάρεις. Εγώ τι ναι, τι θέλεις. Θες να τα πούμε λίγο τετατέτ, ξέρω εγώ. Θες να έρθεις από εδώ να σε γνωρίσω. Όποτε θέλεις. Άντε, έλα. Έλα, λέω το Σοφού 18 στον έκτο. Έλα από εδώ να τα πούμε, να κάτσε να κάνουμε και εκπομπή. Εδώ στον αέρα να μιλάς εσύ. Ναι, εγώ θέλω να μου πεις το δικό μου πρόβλημα είναι για ποιο λόγο δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Δεν γουστάρω ρε φίλε να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Θα με πεις τι θα πω στην εκπομπή μου. Κάνε εκπομπή και ασχολείσαι με τον μπάσκετ εσύ. Δεν γουστάρω, δεν θέλω. Έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Εντάξει, οκ. Οκ. Θες κάτι άλλο. Όχι. Άντε. Άντε. Καλή Ανάσταση. Ό,τι λοιπόν, να είναι. Δηλαδή καθόμαστε μιλάμε τώρα για το Champions League. Μας λέει για το άσχετο στο μπάσκετ. Που στο μπάσκετ έχουμε μιλήσει και έχεις φοβερό άδικο. Σε αυτό που κάθεσαι και μιλάς. Σε κάθε εκπομπή λέμε και τα αποτελέσματα όλη τη χρονιά. Όχι μόνο του ΠΑΟΚ. Όλων των ομάδων. Ο Στέλιος λέει και τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Και σχολιάζουμε γενικότερα το τι γίνεται. Αυτό λοιπόν κακοπροαίρεται ακροατή. Καταμαρτυρά πρώτον ότι δεν ακούς την εκπομπή και λες αρλούμπες. Ή δεύτερον ακούς και είσαι ρε παιδί μου βαλτός. Θες να κάνεις επίθεση προς το πρόσωπό μου, προς την εκπομπή ή προς το σταθμό. Τι από τα δύο είναι. Έλα από εδώ πέρα όποτε γουστάρεις. Λέω το Σοφού 18 στον έκτο να μου τα πεις. Κανένα πρόβλημα και να κάτσεις εδώ φιλικά, όμορφα, ωραία, με αγάπη στο λέω, δεν στο λέω με κακή προαίρεση. Έτσι. Να κάτσεις να συζητήσεις και στον αέρα εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Αλλά να μας πεις ποιο είναι το πρόβλημά σου, ρε φίλε. Ποιο είναι το θέμα σου. Γιατί λες χαζομάρες, ανοησίες λες. Εντελώς ανοησίες λες. Πάντα η εκπομπή αυτή ασχολείται με τον μπάσκετ. Πάρε κασέτα να πούμε και βάλε πίσω όλες τις εκπομπές της χρονιάς. Να δεις, ο Στέλιος ο Παντονίου είναι εδώ για αυτό το πράγμα. Πριν δύο Σαββατοκύριακα. Πάρε το λόγο, Στέλιο, και πες. Πριν δύο Σαββατοκύριακα με τον τελικό του Champions League με την ΑΕΚ. Δεν κάναμε περιγραφή το παιχνίδι μέχρι να τελειώσει. Τη ΑΕΚ που είναι η ομάδα των Αθηνών. Που ουσιαστικά τα αθλητικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης δεν ασχολούνται με ομάδες των Αθηνών. Το πρόβλημά του είναι τώρα του ΠΑΟΚ. Το μας ζήτησε αυτός να τον πούμε την δεκάδα και τη δεκάδα του ΠΑΟΚ. Όταν εγώ ρε Μπουφόν. Τον FM πήγαινα να πούμε στη Γενέβη στον τελικό και σήκωνα το κύπελο και το έφερα στη Θεσσαλονίκη. Εσύ έκανες BMX. Έκανε. Βουτυράτε light. BMX δεν έκανε. Κατάλαβες ρε βούτυρο. Όταν εγώ έτρεχα στα μπάσκετ και έσπανα τα τζάμια με το χέρι μου από τα νεύρα μου που ο Γιαννάκης έβαζε τα τρίποτα και ο Σύμποτος έβαζε τα τρίποτα και μας πέραν τους τίτλους στον ΠΑΟΚ, εσύ βίζαινες ακόμα το βυζί της μάνας σου. Κατάλαβες και έκανες BMX με τα ποδήλατα. Δαντελωτέ, αν με πεις εμένα. Άντε Λουλούκο, παράγινες. Έλα στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Γιώργος Χανιώτης, τι κάνετε παιδιά. Γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου Γιώργο. Καλά γόρι μου εσύ. Δεν ξεκίνησε καλά σήμερα. Τώρα εντάξει τι να πω ρε φίλε, έχει μερικούς κολλημένους. Αυτός περιμένω τη εβδομάδα να κάνω εκπομπή για να βγει να με προσβάλλει, να με υποτονήσει, να... Δεν ξέρω τι καψούρα τραβάει με την πάρτι μου ρε φίλε. Δεν ξέρω. Και ξέρεις ποιος είναι αυτός. Είναι η φωνή που βγαίνει και κάνει μια τον Ολυμπιακό, μια κάνει τον Τρίπιο, μια κάνει τον Γκέι, μια κάνει τον υποστηρικτή του Μπουτάρη, μια είναι με τον Μίστερ Μπιν, μια είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Κατάλαβες, αυτός είναι. Τασούλη, ναι. Για πες μου αδελφέ. Εχθές, αν εσύ, εγώ σε μιλήσαμε κιόλας, γράψαμε έτσι, ναι. Εγώ ήθελα να σου πω κάτι. Αν εσύ εχθές έβλεπες αυτόν τον αγώνα τα λοιπά και ήσουν ξέρω εγώ μέσα στο κήπεδο και έβλεπες αυτό τον παίκτη της Ρεάλ, αυτό που έκανε, τι θα έκανε, θα βουτούσες μέσα στο κήπεδο να βουτήξεις. Μιλάς για τον Σέρχιο Ράμος. Μιλάς για τον Ράμος. Ράμος, ναι. Αν ήμουν παίκτης της. Αν ήσουν εσύ, αυτή τη στιγμή μιλάμε, ήσουν ο παδός, ρε παιδί μου. Ναι. Όπως ήταν αυτή χθες εκεί. Ναι. Θα τον βουτούσε από το λαρίκι αυτό τον παίκτη. Γιατί είδες κανένα οπαδό της Λίβερπουλ να μπει να τον βουτήξει. Όχι, δεν μπορούσαν να βουτήξουν, αλλά ειλικρινά, εγώ σε είπα, εγώ Manchester United είμαι έτσι, αλλά γουστάζεις να πάρεις Λίβερπουλ. Άρα χάρηκες χθες. Όχι, δεν χάρηκα, όχι. Όχι. Εγώ στεναχωρέθηκα τότε. Α, United και δεν χάρηκες. Στεναχωρέθηκα. Χάρηκαν πάρα πολύ ο παδί του Everton. Όχι, εγώ στεναχωρέθηκα, παιδιά. Στεναχωρέθηκα. Εγώ θα το πάρει λίγο. Κοίταξε. Αλήθεια. Για United δεν το περίμενα.
Να το συζητήσουμε. Γιατί η United, United έχει κατεξοχήν κόντρα με τη Liverpool που είναι σε, σε κόντρα Άρης ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν συμμαζεύεται. Γι' αυτό το μου κάνει εντύπωση. Στέλιο, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, δεν είμαστε 50 χρονών, 51 χρονών. Δεν είναι τώρα τι να κάνω σχολείο τώρα. Δεν το συζητάω. Εγώ λέω απλώς αλήθειες. Εγώ ήθελα να το πάρει χθες η Liverpool. Δεν θέλω να βλέπω αυτόν. Αυτό το CR7, πώς το λένε τα λοιπά, MXBM. Αυτό το παίχτη που το θεωρώ πολύ φλόρο, ρε φίλε, δεν το γουστάρω κι εγώ. Και χθες είδες τι είπε στις δηλώσεις, ότι έπαιζα, λέει, έπαιζα, λέει, στη Ρεάλ. Άρα σημαίνει ότι θα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια ο τύπος. Αυτός ψάχνεται να πάει. Αλλά για να είμαστε τώρα δίκαιοι, η Ρεάλ ήταν πιο ομάδα από τη Λίβερπουλ. Ήταν σίγουρα. Τώρα παίζει καθοριστικό ρόλο που αυτός ο βρώμικος παίκτης, ο πολύ βρώμικος παίκτης, τον έφαγε στην ουσία το Σαλάχ, γιατί το κάνει επίτηδες, τον πιάνει το χέρι και δεν το αφήνει μέχρι να τον καπακώσει και να τον σπάσει. Αυτό θέλει να κάνει. Και όταν αποχωρεί ο Σαλάχ, υπάρχει η φωτογραφία, παιδιά, που κλαίει ο Σαλάχ από τον πόνο, από την τζατήλα του, από την απογοήτευσή του, και ο άλλος ο πίσω βγάζει τη γλώσσα και γελάει. Ο Ράμος. Δεν είναι μόνο αυτό που έχει κάνει ο Ράμος. Έχει δώσει αγωνιά στο 43. Ναι, εγγονιά στον Κάριους, λίγα λεπτά πριν γίνει το... Και κάνει θέατρο σε ένα άλλο. Δηλαδή αυτός ο παίκτης έπρεπε να είχε φύγει με κόκκινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Είναι λίγο αλυτάκος γενικότερα. Λίγο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Γιατί είναι μεγάλος αλυτάκος. Έχουμε και πολλές γραμμές. Να σας πω λίγο κάτι για να τα λέμε και όλα, ρε παιδιά. Όταν ο Γκαρσία έριξε την μπουνιά στον Ντιόγκο εκεί πέρα κάτω, τον κάναμε ήρωα και γουστάραμε όλοι. Δηλαδή αν ήταν ο Γκαρσία τώρα και τα έκανε αυτά, θα λέγαμε αμάν, τι άντρα κλασί είναι αυτός. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας με τον Γκαρσία. Συγγνώμη Τάσο, αλλά εκείνος έδειξε μπουνιά, έτσι, αυτός δεν έχει μπουνιά, έτσι. Εκείνος εντάξει, και εγώ το γουστάρισα που το έκανα μέσα στο Γκάβρο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός το έκανε, ήταν εντεταλμένη υπηρεστή αυτό το κάνει. Γιατί μόνο αυτό που μπορούσε. Ήταν αλήτικο, όντως. Έτσι, όντως. Λοιπόν, αφήνω κλείνω γραμμές να μιλήσετε και έγινε, μόνο. Γιώργο, Γιώργο, μέσα στην Κανιώτη είσαι, μέσα στην Κανιώτη. Ναι, μέσα στην Κανιώτη, ναι. Από το ίντερνετ ακούω, αδελφέ. Ναι, σοβαρά. Ναι, από το ίντερνετ. Εντάξει, έχω το πιτσιρικά το γιο μου τώρα τα λοιπά. Το πρωί ακούω τεζαρό, εντάξει, ήταν λίγες φορές. Άρα μιλάμε, το φίλο μου το Σουσούρα τον ήξερες. Το Γιωργάκι του συγχωρεμένο. Ναι. Πλάκα να κάνεις. Και τον Παγίδα ξέρεις, τον Αχιλέα. Και τον Αχιλέα και τον αδερφό του τον Δημήτρη. Φιλαράκι μου, ναι, έρχομαι και στον Παράκι το καλοκαίρι. Πίνω κανένα ξύδι. Όταν κατέβεις θα με πάρεις τέτοιο να βρεθούμε. Και το Βοηβόδα εκεί, τις Κρέπες, τα παιδιά, να ξέρεις. Τον Κουστάκι. Τον Κουστάκι και το άλλο, το Γιαννάκι, πώς το λέγανε τον Γιαννάκι, τον αδερφό. Ναι. Τον Κουστάκι, ξέρεις πώς το λένε. Κακός. Γιώργα, ρε, θα τα πούμε, ρε. Έγινε πασά μου. Άμα κατέβω θα έρθω να σε βρω. Έγινε πασά μου. Γεια σου, Γιγαντά. Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 23-10-287-3-8, οι γραμμούλες είναι ανοιχτές, 6-9-45-287-3-8, από κινητό με χαμηλή χρέωση. Πάμε στους φίλους, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Πέσαν όλοι, τους φάγαμε όλοι. Έμπειραζε, ξαναπάρουν φίλοι, άμα θέλουν. Έλα φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε καθαρά. Λοιπόν, είχα να σε πάρω ένα εξάμεινο και μέσα. Τι έπαθες, ρε. Γατελότε, ρε φίλε. Μα ναι, ρε, με έχεις πάσει τα νεύρα. Δηλαδή, χωρίς να δεν πειράζουμε κανένα εδώ πέρα. Στα καλά, καθόμενα πρώτη γραμμή τώρα στην εκπομπή μας τη λέει. Μιλάμε, είσαι κόκκινο. Μας τη λέει τώρα το Βιτάμ. Στα καλά, καθόμενα το βούτυρο. Μα ναι. Είχε και δοκάρι ο Μάνε. Από πάνω μέχρι γάτο τελείως. Ας έρθει εδώ να βγάλει την καψούρα του να δούμε να τελειώνει η υπόθεση. Δεν τρέχει τίποτα. Δύσκολα. Δεν τον πειράξει κανείς. Δύσκολα να έρθει. Μα δεν τον πειράξει κανείς. Είμαστε φιλότιμοι. Είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Δεν είμαστε κακούλοι. Έχει ο Σοβίτη σήμερα ένα ανάλογο ανεβάσει να πούμε. Διάβασε αυτό να πάρει πλάκα. Πώς περνούσαν από την Ασφαίρον, λέει. Και καναγκάλο. Θα μπω να δω. Ο Σοβίτη τα ανέβασε. Είναι φανταστικό. Τέλει Σοβίτη. Λοιπόν, άντε, καλό χιούμορ να έχουμε όλο το καλοκαίρι, γιατί δεν μας βλέπεις. Πες μας το όνομά σου, δεν σε καταλάβαμε. Σοκράτη, σίγα πάρε ένα εξάμεινο. Άρε Σοκράτη, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Γιατί δεν μας παίρνεις. Δεν το έχω.
Δεν το έχεις, ε. Μόλις άκουσες τα βούτυρα και τα βιτάμ και τα αντελωτά, γουστάρισες. Έγινε Σωκράτη. Θα ρίχω καμιά δαντέλα για πάρτι σου, να μην σας ακούω. Γεια σου Σωκράτη, γεια σου Γουρίνα μου, να είσαι γέρος. Τώρα που είναι και καλοκαίρι είναι πιο ανέμελα τα ρούχα και πιο διαφορετική. Και πιο λίγα. Ναι, αυτό είπα. Πιο αλαφριά. Μια φόρτα την πλατεία Αριστοτέλους. Να άκουσες τη Βλάχη Κανονία Πολίτικα, πιο αλαφριά. Πρόντο, ναι. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Ναι. Καλημέρα κύριε Τάσο. Καλησπέρα, γεια σας κύριε Νίκο. Τι κάνει, πώς περάσατε, καλά περάσατε. Καλά κύριε Νίκο, δουλεύαμε και χθες και σήμερα και αύριο δουλεύουμε, δόξα τω Θεώ. Δεν έχει τρίμερα. Τι θα κάνει, για όλη δουλειά, δουλειά. Τι θα κάνουμε, τρία παιδιά έχουμε, ρε Νίκο. Να τα ίσουμε. Για τα χέρια, μα δεν βρίσκει με τα χέρια. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, όλα καλά. Αρχινάνε τα όργανα για τον ελληνικό ποδόσφαιρο να παίζουν πολύ άσχημα τα σούμπια. Τι έγινε πάλι. Έγινε πάλι. Βλέπω εγώ εδώ πέρα ότι αυτή η κοπέλα που έχετε από τον Ηνωμένο Εθνών τη βάζει ο Θόδωρας, α πούμε, σαν γενικό κουμάντο με τον Κολίνα μαζί να ελέγχουν τις ηγετιστές. Το είδες το καμάρι χθες στην απονομή. Το είδες το καμάρι. Να τελειώσω. Πρώτη μούρη ήταν. Από την ώρα που αυτή η γυναίκα που είναι από τον Ηνωμένο Εθνών ήρθε στην Ελλάδα και την πήρε το βάθμι του πυρός, γενικό κουμάντο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα πάντα, αυτή θα είναι το κουμάντο, μαζί με τον Κολίνα. Έτσι, αλλά ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Λιούπολη που ήταν, κάπου άνω Λιούπολη μένει από το παιδί. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος που ήταν δύο πρώτα χρόνια με τον Θοδωρή Ζαγοράκη στα οικονομικά του ΠΑΟΚ, λες. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αυτός είναι εκπρόσωπος η ΜΠΑΕ ΑΕΚ. Συγγνώμη λίγο. Άλλον Γιάννη Παπαδόπουλο λες. Από την Λιούπολη είναι αυτό, φίλε μου. Ναι, δεν λες αυτό που ήταν στον ΠΑΟΚ με διοίκηση Αγοράκη. Όχι, αυτό σημαίνει, αυτό μένει προς την Άνω Λιούπολη, εκεί που είναι το περιφερειακό, ας πούμε. Μάλιστα. Το περιφερειακό, το περιφερειακό. Ναι, κατάλαβα. Εκεί είναι αυτό. Ο άνθρωπος ήταν, είναι ότι εκπρόσωπος της ΑΕΚ, εκπρόσωπος της ΑΕΚ, και ένας Ανδριάδης έχει μια καφετέρια στο Εγάλεο. Είναι ο άνθρωπος του Κοκαλιάρη. Εκεί για να πάει η καφετέρια, Τάσο, πρέπει να περάσει από 50 κύματα. Όλοι οι παράγοντες του τουρκικού ποδοσφαίρου και της πολιτικής εκεί πάνε. Έτσι, εκεί ελέγχει το παιχνίδι. Και η κοπέλα αυτή που ζητάει το γενικό κουμάντο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα βάλει γιατί αυτή και ο Κολίνα. Έτσι. Και λένε ότι έπρεπε αυτός ο γραμμένος άλλος που να κουβαλάει τις καπαδίνες και τους καφέδες της κοπέλας και κάτι άλλο. Τι να κάνει να κουβαλάει τις καπαρδίνες. Μα κουβαλάει καπαρδίνες. Που τον έχει βάλει που μου με κυστάνε της παπάρου. Και έχει βάλει ρε φίλε και για εγώ λέω τις στενώσεις. Εγώ έχω τις στενώσεις ρε φίλε. Ναι, το είπε. Εγώ στις ενώσεις με το νου του, εγώ στις ενώσεις, είπα πάλι. Έμαθες καταγγελίες για εκβιασμό του μάνατζερ του Κάιπερς, αυτός που ήταν να πάει στην ΑΕΚ από τη Β' Εθνική. Εγώ μιλάω πώς θα ξεκινήσει τη νέα χρονιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, τρέξτε το λίγο, έχω πολλές γραμμές. Αυτή το όνομα της ΦΑΠΕ. Μάλιστα. Τι θα κάνει αυτή λοιπόν. Είναι το γενικό κουμάντο, είναι το γενικό κουμάντο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν πήγε στην Γλυφάδα σε ένα σπίτι, όνομα και χωριό, ήταν όλοι οι παρόντες, οι παράγοντες της FIFA και δύο-τρεις παράγοντες του ελληνικού ποδόσφαιρου. Δηλαδή ο Κοκαλιάρης, ο Βασίλης Γκαγκάτσης, δύο. Και δύο και ο Ιταλός, αυτός που παθάνει πρόεδρος, ο Ιταλός. Ο Κολίνα. Όχι, ο Ιταλός. Ιφαντίνο. Ναι, μάλιστα. Αυτό που παθάνει πρόεδρος. Να δούμε ρε Νίκο, να δούμε και να κρίνουμε. Από την ώρα αυτό που γίνεται το θέμα. Έτσι, το παιχνίδι είναι απλά ότι εκεί πέρα στον Ολυμπιακό, οι δηλέξεις του Ολυμπιακού και τα κότερα που είναι το λιμάνι και τα κότερα, για να πάει το Θόδωρας εκεί πέρα για να είναι ο άσχολος του παιχνιδιού, εγώ πιστεύω ότι η κοπέλα αυτή θα πάει εκεί το πρωτάθλημα, θα πάει εκεί πέρα. Μάλιστα. Άσχετα αν δεν κάνει μεταγραφή, δεν κάνει μεταγραφή. Αν κάνει μεταγραφή, δεν κάνει. Στον κόκκινο λες θα πάει εκεί πέρα. Στον κόκκινο λες θα πάει. Μα κοιτάξτε, σε λέω πάλι. Από την ώρα βάζει την κοπέλα που είναι η κοπέλα
όλμα, το νούμερο ένα των ΗΠΑ. Το είπες Νίκο, εντάξει, έγινε. Έγινε Νίκο, έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, πάμε στον επόμενο. Πάντως να ξέρεις Νίκο ότι οι Μπουκ από τώρα δίνουν φαβορί τον ΠΑΟΚ για κατάκτηση πρωταθλήματος με 2-10 και τον Ολυμπιακό με 3-70. 3-50 δίνουν την ΑΕΚ. 2-10 δίνουν τον ΠΑΟΚ φαβορί οι Μπουκ, 2-50 την ΑΕΚ, 3-50 την ΑΕΚ και 3-65 τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας παιδιά, εγώ είμαι. Γεια σου φίλε, εσύ. Γεια σου Τασούλη, γεια σου Στέλλα. Αμάν, αμάν, γιατρέ. Πού είσαι γιατρέ μου, πού είσαι γιατρέ μου. Πού είσαι γιατρέ μου, έχω να σε ακούσω πολύ καιρό. Χρόνο και. Ναι, παραπάνω. Είσαι καλά. Καλά, ας τα πούμε καλά, όλα καλά. Από υγεία, από υγεία, είσαι καλά, είσαι εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Έχω περάσει κάποιες περιπέτειες, όλα καλά, εντάξει. Όχι με την υγεία. Εντάξει. Σου εύχομαι, σου εύχομαι όλα να σου πάνε δεξιά. Εντάξει. Μια να τα ξεπεράσεις όλα. Ευχαριστώ, φίλε μου. Πάντως, ένα πράγμα θέλω να ξέρεις, ότι όπου και να βρισκόμουν, αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είχα πάρει τηλέφωνο και δεν βγήκα στον αέρα, πάντα σ' άκουγα και μπορώ να σου πω την κάθε εκπομπή που έκανες. Να είσαι καλά γιατρέ μου. Ακόμα και το, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Γρηγόρη, στο άτομο που μιλάμε που και που. Ακούει ο Γρηγόρη. Στο Γιώργο, από τη Στουτγκάρδη, το φίλο που στο τον Ξεκόλα, ακούω. Ναι, στο Ξεκόλα, ναι, στο Γιώργαρο, ναι. Ναι. Στο Γιώτη το Βιντούρι τον έχω χάσει, δεν ξέρω πού είναι. Ο Γιώτη, ναι, και εγώ τον έχω χάσει, καμιά διετία. Ναι. Λοιπόν. Αποσύρθηκε. Και να πού είσαι, Γερμανία, επάνω στο νοσοκομείο. Όχι, έχω φύγει από εκεί. Τώρα φύγει. Δεν είμαι εκεί. Έχεις έχω φύγει. Φύγει από εκεί, ησύχασα. Δεν λέει τα σου. Δεν, αυτό το κράτος δεν το πήγα ποτέ. Εσύ. Κατάλαβα. Δεν μπόρεσα εκεί πέρα ποτέ. Ασκήσε την ιατρική πάλι σαν χειρουργός, έτσι δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ωραία, γιατρέ μου. Χάρηκα πάρα αυτό, πολύ που σε ακούω. Κάποια στιγμή, σε ευχαριστώ και το ξέρω, γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο. Κάποια στιγμή πιστεύω να βρεθούμε και στην Ελλάδα και να τα πούμε. Βεβαίως, θα χαρώ πάρα πολύ να σε γνωρίσω και από κοντά, γιατρέ. Έγινε. Πάντως ένα πράγμα θέλω να πω, επειδή διαβάζω και με ανησυχεί πάρα πολύ. Ναι. Κάποιοι φίλοι δημοσιογράφοι και φίλοι οπαδοί, ξέρω εγώ, να βγάζουν μια εμπάθεια, ξέρω, για τον Μίχελ. Ναι. Σε αυτό το θέμα, ξέρεις, δεν μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτά που γράφουν και με αυτά που λένε. Γιατί μέσα στα δύο χρόνια που ήρθε ο Μίχελ, εγώ βλέπω ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, δεν ξέρω να συμφωνείτε μαζί μου. Βλέπω ποδοσφαιριστές που να παρακαλάνε να μείνουν στην ομάδα μέσα. Δεν βλέπω αυτή την αδιαφορία για το ποδόσφαιρο που υπήρχε πριν από τον Μίχελ. Και βλέπω έναν ΠΑΟΚ που σε δύο χρόνια πήρε δύο κύπλα και ένα πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν έχω δει και αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι. Κοίταξε λίγο, γιατρέ. Ναι. Σε πολλά θα συμφωνήσω, σε άλλα τόσα θα διαφωνήσω. Γιατί. Ναι. Υπήρξαν διαστήματα με το συγκεκριμένο που πραγματικά δεν πήγαινε ούτε καν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θεωρούσε τον εαυτό του τελειωμένο κάποια στιγμή από την ομάδα, τα είχε παρατήσει. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω πώς αναγεννήθηκε, αλλά αυτό που λες ισχύει. Δηλαδή αν δούμε το αποτέλεσμα, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με παρουσία του Μίχελ εδώ και μια διετία κοντά, ότι έχει σχηματίσει ένα βασικό κορμό και ότι αν πλαισιωθεί αυτός ο βασικός κορμός από τρεις ακόμα, άντε τέσσερις ποδοσφαιριστές και δύο εναλλακτικές λύσεις στον πάγκο καλές, από 4-5 ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα το πάρει κατουρώντας το επόμενο πρωτάθλημα. Περπατώντας, και ας υπάρχουν ακόμα νέοι Κομίνιδες, νέοι Αρετόπολοι και νέοι Στυλιάρες. Και θα έχει κερπίδες να γίνει και τέτοια πραγματικότητα και του ομίλου. Έτσι πιστεύω. Αλλά τι δουλειά έχεις εκεί με την ΑΕΚ να μπεις μέσα, ρε, εσύ, Μίχελ, και να πάει να τον πεις στον άλλο τέλειωσης. Έχεις καμία δουλειά αντί να πάει να συγκρατήσεις κάποιον με την εμπειρία σου σαν διαιτητής, σαν διεθνής διαιτητής. Έχεις αλωνίσει όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, όλα τα γήπεδα της γης. Έχεις τεράστια εμπειρία. Τι δουλειά έχεις να μπεις εκεί πέρα μέσα, να κάνεις μπούκα και να πας να πούμε στον Κομίνη μπροστά και να τον πεις αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα σου δίνω, έτσι. Δεν θα σου μιλήσω για τα μεταγραφικά, θα κρατήσω μόνο τα καλά στα μεταγραφικά που έχει κάνει και άσχημα στις μεταγραφικές επιλογές του. Ας πούμε, να σου πω τώρα κάτι. Πρώτη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ της επόμενης αγωνιστικής, 36 ετών, ονόματι Σερνά, και να είναι σαν αλλαγή του μάτος και θα φας και πόρτα, να ξέρεις, θα χαλάσει η μεταγραφή, από ό,τι λένε πληροφορίες. Δηλαδή, 36 χρονών στα 37. Και ένα χρόνο έχει να παίξει μπάλα. Με αγωνιστική απραξία. Τι να τον κάνω, ρε φίλε. Δεν πάει να είναι ο Πελέ.
Είδαμε και τον Μπερμπάτοφ ήρθε. Ορίστε. Είναι η πρώτη σου επιλογή, η πρώτη σου μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ που ονειρευόμαστε να παίξει τρία μάτσε, να κερδίσει και να παίξει στους ομίλους του Champions League. Δεν μου άρεσε εμένα αυτή η κίνηση. Όσο μεγάλο όνομα και αν είναι ο Σορνά, όσο και μεγάλη εμπειρία και αν έχει. Ποιος είναι ο στόχος 36-37 χρόνια το φέρεις δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. 500 χιλιάρικα το χρόνο. Και να κάτσει και πάγκο δηλαδή. Εσύ αν ήσουν ο Σορνά, θα ήθελες να τελειώσεις την καριέρα σου σαν παγκίτης. Δηλαδή δεν έχει κίνητρο να έρθει ο άνθρωπος. Πάντως ο Κροάτης έχει κάνει δηλώσεις και λέει: εγώ θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στους αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή δεν πρόκειται να συμβάσει. Δεν θέλει να παίξει. Θα φας πόρτα σου λέω. Έτσι πιστεύω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις επόμενες, έτσι. Περιμένουμε. Υπάρχουν δύο στόχοι τώρα, έτσι. Ο Χατσερίδης και ο. Και ο Σουηδός τέλος πάντων. Ναι. Τώρα δεν μας πειράζει. Ναι, θα δούμε. Έγινε, παιδιά, επειδή έχετε πολλά τηλέφωνα. Έγινε, γιατρέ. Έγινε, γιατρέ. Χάρηκα πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Να είσαι καλά. Να είσαι καιρός. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Έλα, ρε τρελιά. Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε μου. Ω, γεια σου, ρε Ντάνη. Τούμπα Κιλκής. Τούμπα Κιλκής, γεια. Κάτσε τώρα να σε εκτιμήσω. Τώρα θα φτιάξω βράδυ. Πρέπει να είσαι στην τέταρτη μπύρα. Όχι, πρώτη. Τι πρώτη. Πρώτη, άργησε σήμερα. Πρώτη. Πρώτη. Πρώτη, ναι, τι. Πρώτη σερών. Πρώτη σερών. Άρα, τι κάνεις εσύ. Καλά, ρε, πες μας για τον ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις φέτος. Κάτσε να δει το πρωτάθλημα, ρε μεγάλε. Κάτσε τώρα, δεν έμαθες τι μεταγραφές έκανε. Τι μεταγραφές έκανε, για. Άντε πιες την πήρα, ρε τώρα. Άσε, για πες. Άμα δεν έμαθες τι μεταγραφές έκανε, φίλε, σε φταίω εγώ. Πήρε αυτό το 36χρονο, ξέρω εγώ πώς το λένε. Τι. Πήρε. Όχι, πόρτα θα φάει. Σπο. Πόρτα θα φάει. Δεν το βλέπω να τον πέρα. Πέλκας, το διαπραγματεύονται. Θέλω να το φάνε, το δαγκάσουν, τον πάρουν. Να μας τον πάρουν πάλι στην Τουρκία. Δεν ξέρω, Τουρκία λέει, πολλά ακούγονται, Ισπανία λέει, τον Πασχαλάκη θέλουν, Sporting Λισαβόνας. Άμα τους πάρουν αυτούς, Πασχαλάκη θέλουν, τον Πρίγιοβιτς θέλουν. Τον Λουτσέσκου θέλουν. Τον Λουτσέσκου θέλουν. Χαμός γίνεται. Δεν πιστεύω να φύγουν, δεν πιστεύω, όχι, δεν το πιστεύω. Κοίταξε λίγο, ο Βιερίνα είπε κάτι. Έτσι, συνέντευξη τύπου. Μετά το τελικό είπε κάτι ο Αντρέ. Έτσι, ο μεγάλος αλληλεγγύος. Είπε, πρόεδρε, κράτα τον κορμό. Α, μπράβο. Όταν λέει πρόεδρε, κράτα τον κορμό, τώρα εσένα που πήρες και μπύρα και είσαι μια χαρά, αν σε ρωτήσω, πες μου τους τρεις καλούς παίκτες του ΠΑΟΚ, τι θα μου πεις. Ποιους θα μου πεις. Παλιούς και καινούριους. Τώρα, ρε, τώρα που παίξαν αυτή τη χρονιά. Τρεις καλούς. Τους τρεις καλύτερους του ΠΑΟΚ, ποιους θα μου πεις. Μάτος. Ένας. Βιερίνια. Δύο. Και αυτός ο Κοτσιδάκης, τόσο να τον ξεχνάω. Πρίγιοβιτς. Πρίλο. Πρίγιοβιτς, ναι. Τρεις. Και ο Πασχαλάκης. Πες μου ένα ακόμα. Τέσσερις. Έναν ακόμα πες μου. Τον Ουκράνο πώς είναι αυτό. Του Σάχοφ. Α, μπράβο. Πέντε. Τον Μπέλκα. Μπέλκα δικός μας είναι από εδώ κοντά είναι ρε, καταγωγή. Ναι ρε, δεν σου είπα μου πεις ξένους. Καλώς. Άκη να μην έλα. Α, μπράβο. Μπίσεσβαρ, δεν θέλεις. Τον Μπίσεσβαρ, δεν το θες. Πώς δεν το θέλω. Στο μπάσκετ χάσαμε γάμο τον Μπέλα με τον Πάνε, ναι κόρεγα. Πώς είναι δυνατόν να κερδάμε την ΑΕΚ να χάσει τον μπάσκετ. Έλα, πώς είναι δυνατόν. Καλά, Παναθηναϊκός τώρα με την ΑΕΚ, τι δουλειά έχει στο μπάσκετ. Καμιά σχέση. Πώς είναι δουλειά. 18, 18 κλάσεις επάνω είναι ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Αλλά να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός Ντάνη, στα λέω τώρα γιατί έχεις πει την πρώτη μπύρα και καταλαβαίνεις. Κατάλαβες. Ο Παναθηναϊκός. Άμα θέλω πίνω μια κάσα εγώ, αλλά δεν ξέρω, ρε, γι' αυτό εγώ ξέρω τι σου λέω. Γι' αυτό σε ρώτησα από εσύ πιες, για να ξέρω πώς θα σε μιλήσω. Αυτό λέγα χτες σοβαρά, αλλά τώρα στο πω στον αέρα δεν γίνεται. Ποιο, πες το με τρόπο, μην βρίσεις. Όλο τα αυτή το ξέρει ποιο. Α, το μύδι. Άμπραβο. Άμπραβο. Να βγάζει την τρίχα από το μύδι, να το ξέρει. Είχα μια άλλα την έστειλα, δεν κάνει να. Γιατί ρε. Δεν είναι καλό κορίτσι. Τι σε έκανε, σε έφαγε τα χωράφια. Λεφτά ζητάει. Καλά, και τι γίνεται, κάτι τέτοιο. Όλοι λεφτά ζητάνε. Το κατάλαβε, ζητούσε τα λεφτά. Και τι δεν σε ζητάει, ρε φίλε. Γιατί να έρθει μαζί σου η Ρασχημάντρα. Αχά, με είδες από κοντά. Σε φαντάζομαι. Αχά, δεν είσαι από κοντά. Τι, αχά, ρε. Σε βλέπει ο καθρέφτη και βγάζει ποδάρια και φεύγει. Έλα να μην είδε από κοντά πώ είμαι. Εγώ για μορφά δεν το να μα κάνει περιγραφή. Καταρχήν, πόσο χρόνο είσαι, περίμενε, πόσο χρόνο είσαι. Σειράμισε. Πόσο? Η ίδια ηλικία με σένα είμαι. Μικρός είσαι. Και ψηλός. 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 Ναι. Πόσο ψηλός?
1,75. Ε, 70, καλός, μέτριος είσαι, εντάξει, κανονικός. Χοντρός. Κυλίτσα έχουμε. Χοντρός, μπυροκύλι έχεις, αφού πήρες μια κασαμπύρη. 67 κιλά είμαι, ρε. Πόσο? 67. Και πού τα βάζεις, ρε? Όλο πας για δρομολόγιο, έχεις δρομολόγιο συνέχεια. Δεν μου λες την πύρα την κατεβάζεις και τι είμαι μεζέ. Την πύρα? Ναι. Α, σιγά την πίνω, τι λέω. Ναι, με μεζέ ρε ή την καταπίνεις μοναχή της? Σιγά σιγά. Ρε άλλο λέω ρε, μεζέ έχεις ή την πίνεις μόνη της? Ε, ρε η μεζέ, πώς δεν φέρνει? Φέρνει μεζέ, εντάξει. Εσύ πώς το πεις? Πώς δεν κάνεις χιλιάρευση? Θα μας τρελάνεις. Πότε θα έρθεις προς τα δοτούμπα κυλικής που είναι γουστάρωμα εδώ πέρα? Ε, κάτσε, πήγα τώρα Κατερίνη τελευταία. Τώρα... Ρώτα για τη σερβιτόρα. Άμα σειρά... φέρα σερβιτόρα, αλλιώς δεν πάμε. Θα πάω... Κατερίνη και είναι τούμπα κυλικής τώρα με βρεις, ε. Θα πάω, το πρόγραμμα, λέει, Μουργιές, Ροδόπολη, Βιερώνια, Πετρίτσι, Σιδηρόκαστρο και μετά σε σένα. Ρώτα για τη σερβιτόρα. Ναι. Άμα δεν είναι σερβιτόρα δεν πάμε. Σερβιτόρα που ρώτα τον εσύ? Στο καφενείο τη φέρα τη σερβιτόρα. Μικρέ, ναι. Τώρα παραλίες τώρα είχα γίνει το χαμός. Χαμός θα γίνει. Τα beach bar εκεί βαράνε τώρα, ε. Τα beach bar γίνεται ο χαμός, ε. Ναι, τα ξέρω μεγάλε. Ε, καλά, εκεί στην παραλία του Κυλκής δεν πας καθόλου? Δεν έχει παραλία εδώ, ρε. Χωριό είναι. Η πιο κοντινή θάλασσα του Κυλκής ποια είναι, ρε? Μακρύγαλος. Μακρύγαλος, ε, πόσα χιλιόμετρα είστε? Ε, πρώτο καμιά ώρα. Α, εντάξει ρε φίλε, δεν είσαι και πολύ μακριά. Με το τρακτέρ θα πας? Αλλά εγώ θα την κάνω αυτή τη βδομάδα, δεν μπορώ εδώ πέρα εγώ να κάθω. Το τρακτέρ έχει τέντα ρε ή είναι κάμπριο? Το τρακτέρ, ναι. Μόνο για τη δουλειά το βγάζω. Με τι απάς δε στο Μακρύγιαλο, έχεις αμάξι? Να βρούμε ένα αμάξι ρε μεγάλε, αυτή για κολόσμη τώρα. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Τόσο βουργάρες τα έζαμε. Ωραία, να σε πω κάτι, πήγε στο Μακρύγιαλο. Ε, Μπακύρι, υπάρχει μαρούλι, θα έχεις κανένα 200 μαζί σου? Ε, δεν θα πω. Ε, γιατί μπορεί να βρεις εκεί καμιά έτσι που ταιριάζεται, ρε παιδί μου, να σε πει πάβιο με ένα ούζο, ρε συντάνη. Τι θα την πεις, δεν έχω πάρει μια δεκάδα μανταλάκια, θα την πεις? Όχι, ελάχω, ρε. Έχεις καμιά 200? Ε, τι κάνεις? Θα έχω, 100%. Εντάξει, άμα είναι χωρίς χρήμα, δεν είναι δουλειά. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Ε, χαιρετίζω το φλαράκι τον Νίκο που μίλησε πρωτήτερα. Θα το στείλω, ρε. Θα το στείλω. Θα το στείλω. Καλή επιτυχία. Στο χωριό το δικό μου θα έρθεις. Θα σκάσουμε ρε, μη τι είπαμε. Είπαμε. Έλα, μα... εγώ 2 χρόνια με το λέω, ρε. Ε, τι να κάνω, έλα και εσύ, ρε. Ε, πιο πολλέ πιθανότητε να έρθει εσύ. Άμα κατεβώ, θα πάω για άλλη δουλειά, εγώ μεγαλάσει. Θα σε βολέψω εγώ για την άλλη δουλειά, μη στεναχωρίε. Ε? Θα σε βολέψω εγώ για την άλλη δουλειά. Όσο δεν έρχεται η σερβιτόρα, δύσκολα μα βλέπω, να ξέρει, φιλέ. Θα σε βρω εγώ, θα έρθω. Στο ραδιόφωνο να έρθω. Έλα, όπου θε. Ε, στο ραδιόφωνο, τι να κάνω εγώ. Ε, καλά, έλα στο άλλο. Ε, όταν κλείσει την εκπομπή, πέρα με ένα τηλέφωνο του κινητού μου το γράψε. Έγινε, το γράψε. Εντάξει. Έγινε. Πάρε με τηλέφωνο να τα πούμε λίγο. Έγινε μάστρο Ιορδάνη, έγινε. Ντάνι, σιέτο. Ιορδάνη, δεν είναι κανονικά. Ναι, ναι, αλλά Ντάνι με φωνάζουν. Τι Ντάνι, ρε βλάχο, από το Κυλκίστε και Ντάνι. Ιορδάνη και πολύ. Άντε, ρε βλάχο, καμπόι. Όχι, ρε θρακιώτη. Άντε, έτσι ο πάνω τραβόλτα, θε και Ντάνι. Στέλ τον άρε. Στέλ τον άρε. Έφυγε. Που λένε. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Παοξή από Ανόβερο, τι γίνεται? Γεια σου, αδερφέ. Το όνομά σου, μάθες. Θοδωρή. Γεια σου, Θεό. Γεια σου, Θεό Γίγαντα. Είσαι λοιπόν, χρόνια πάνω. Ε, 6 χρόνια, Τάσο, 6 χρόνια. 6 χρόνια. Εντάξει, την πήρες καμπάρι τα πρώτα χρόνια της κρίσης και την κουπάνηση την έκανες με ελαφρέα. Ε, κάπως έτσι, ναι. Γλίτωσες. Πήρα, μάζεψα τα λεφτά μου και ήρθα εδώ πέρα, έκανα εδώ επένδυση. Γλίτωσες, Θοδωρή, γλίτωσες. Άσε, μη συζητάς. Δόξα τω Θεώ, παιδιά. Μακάρι να πας καλά και καλύτερα. Στο εύχομαι όλη την ψυχή μου. Ευχαριστώ. Εσύ και η οικογένειά σου, αγόρινά μου. Να είσαι καλά, ρε τώρα. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε, Έχω δικό μου εστιατόριο. Ω, μα τι καλά. Να, που λέει ο Βλάκος, θα πάω στην Τούπα Κυλκής. Στον Όβερο θα πάω, ρε φίλε. Να φάω και λουκάνικα Φραγκφούρτης. Τι λουκάνικα εδώ, να φάω ωραία πράγματα. Έλα, θα σου κάνω ό,τι γουστάρει. Άρα, γίγαντα, μόνο που το λε. Λοιπόν, εγώ παιδιά από το Μίχελ δεν το θεωρώ αποτυχημένο, ούτε και τον Άρνεσεν. Mm. Καλή ήταν και οι δύο. Mm. Παίκτες φέρανε. Mm. Ο Άρνεσεν έκανε πιο νεανική ομάδα. Εντάξει, έβλεπε, ας πούμε, έχτιζε ένα πάω 2-3-4 ετών, δεν ξέρω εγώ μπροστά. Ίσως πλήρωσε και τον Τούντορ, γιατί ο Τούντορ εγώ δεν το θεωρούσα καλό προπονητή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Μίχελ έκανε καλή ομάδα, έφερε καλούς παίκτες. Τώρα εντάξει, μέσα σε αυτά θα υπάρχουν και 5 αποτυχίες. Δεν γίνεται. Κοίτα, δεν μπορεί δουλεύει, να λάθος, 10 να παίξουν και 10. Έτσι ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί και εμείς ρε παιδιά, καμιά φορά, ξέρεις, όταν έφερα τον Πασχαλάκη, εγώ προσωπικά, να μην πω για άλλους, λέω, σίγουρα, συγγνώμη, κιόλας θα τα άρπαξα από πουθενά, ποιος ξέρει καμιά μίζα,
Και εν τέλει, ρε φίλε μου, έφερε τον καλύτερο τερματοφύλακα που έχει περάσει τα τελευταία. Ωραία, να πω κάτι τώρα, περίμενε λίγο. Ναι. Έφυγαν από τον ΠΑΟΚ Γιαννούλης, Χατζησαΐας και Ουάρτα. Ναι, ναι. Ποιο συνένεσε σε αυτό? Ο Μίχελ, βέβαια. Πήγανε στον Ατρόμητο, κόντεψε να πάρουν το πρωτάθλημα. Πήγανε, ναι. Μπράβο. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Αυτό, αυτό είναι, στα είναι στα αρνητικά του Μίχελ αυτό. Ναι. Δεν είναι στα θετικά. Ο Χαρίσης πήγε στο Βέλγιο. Απλώς διέπρεψε. Συγγνώμη. Πήγε στο Βέλγιο, εντάξει. Κοίταξε, ο Ενρίκε Χαρίσης... γιατί έφυγε? Έπρεπε να φύγει. Ο Ενρίκε, αυτός, ναι, αυτή η παιχτούρα έπρεπε να φύγει. Και έπαιξε επίπεδο Champions League. Για μένα δεν έπρεπε να φύγει. Άρα κοίταξε, είναι... έπαιρε τότε το Βιερίνια στη θέση του Ενρίκε, ναι, υποτίθεται. Γιατί δεν χωρούσαν και δύο στην ίδια θέση. Μα δεν έπαιξε ποτέ ο Βιερίνια στη θέση του. Ακριβώς. Εν τέλει φάνηκε ότι αλλού έπρεπε να παίξει. Εν πάση περιπτώσει. Και μας έφερε και το ΜΑΚ. Τέλος πάντων. Εγώ είναι Θόδωρε αυτό που είπα. Στο γιατρό από τη Γερμανία μας έπαιρνε και ο γιατρός. Ο χειρούργος που μιλούσαμε. Ότι συμφωνώ στο ότι έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ δυνατό ποιοτικό κορμό αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο ο Μίχελ, έτσι δεν είναι μόνο ο Μίχελ στην ομάδα. Ακριβώς. Όλοι μαζί. Αλλά έχει κάνει και σοβαρά λάθη. Έχει αρκετές αποτυχίες στις επιλογές του. Αυτό και μόνο. Αυτό δηλαδή. Εγώ αυτό που περιμένω, παιδιά, ναι, είναι τον παίκτη που θα πλησιώσει το Μαουρίτσιο. Εκεί είναι όλο το κόλπο γκρόσο. Ναι. Είναι εκεί. Αυτό, ο δεύτερος Μαουρίτσιο, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν τον ακούσατε και τον προπονητή, θέλει να παίξει μοντέρνο ποδόσφαιρο. Τελείωσε αυτό με το εξάρι που έχω ένα παίκτη τύπου κάτσε οπωσδήποτε, ρε παιδί μου, να κόψει την μπάλα και στο 1,5 μέτρο να τη δώσω και ξαναδαγκώσω. Ναι. Πλέον τα οχτάρια πρέπει και παιχνίδι να κάνουν και να κόψουν και να ντουμπλάρουν πλάγια και να βγάλουν κάθετη και να κουβαλήσουν μπάλα και να μπουν μέσα στην τρύπα να βάλουν γκολ. Δηλαδή, δείξε μου τα χάψου να σου πω ποιος είσαι. Πλέον θα έχουμε πολυσύνθετο ρόλο. Σωστό, σωστό. Έτσι. Και άμα έχεις ένα σύγχρονο ποιοτικό χάφ στο σημείο που είπες, στη θέση που είπες, νομίζω ότι θα κάνεις πάρτι. Ο Σουηδός είναι ένας τέτοιος, ο Βέρνμπλουμ, που θέλει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αν είχε δηλαδή έναν ακόμα, παραδείγματος χάρη ένα Σαχόφ, μια ταχύτητα πάνω, θα κάνει παπάδες ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Ναι. Να μπορεί δηλαδή και μπάλα να ξέρει και να κατεβάζει μπάλα και να βάζει μπάλα. Ένα σκαλί λίγο πιο πάνω από την ποιότητα του Τσίμιροτ και ακριβώς την ταχύτητα του Κάτσε, αν θέλεις. Έτσι, κάπως έτσι. Μια τέτοια οχτάρι. Μια τέτοια χημεία. Θες ένα οχτάρι τάσο του το εκατομμυρίου, το 2 εκατομμυρίου, να μην τα λυπηθείς εκεί, ναι, ο οποίος να κάνει και τη διαφορά μαζί με τον Μαουρίτσιο. Δηλαδή να μπαίνουν μέσα και να οργώνουν στο κέντρο. Δηλαδή τώρα θα παίξει με το Λεβαδιακό και με τον Πλατανιά και με το δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Φέτος θα είναι δύσκολη χρονιά, έχεις και τον Άρη αντίπαλο. Τέλος πάντων, τι γελάς, ρε. Έλα ρε τώρα, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, Γιαννιώτα παίρνουν οι συμπολίτες. Δεν κάνα Τζον Ντίρ, θα κατεβάσω από εδώ από Γερμανία. Μην με κάνεις τώρα, θα με κόψεις το τέλος. Τι είναι το Τζον Ντίρ? Τρακτέρ είναι, τι είναι? Τέντα θα έχει. Τέντα θα έχει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Καπελάκι από πάνω. Να γράφει εκεί, εκεί. Καλά, ρε Θοδωρό, τι πεις. Λοιπόν, ναι, όχι. Κοίταξε. Και φέτος λόγω του κέντρου. Και λόγω των καλών χαρακτήρων δεν την πλήρωσε και ο προπονητής. Άμα ήταν άλλες χρονιές, δηλαδή εκεί που τάσπασε με τον Μπρίγιοβιτς, είχε ένα μάτος, τον πήρε από το χέρι, τον ΠΑΟΚ το σήκωσε, είχε τα οχτάρια του, το βάλανε 10 γκολ. Κατάλαβες, είχε παίχτες που μπορέσαν και το βγάλανε τα κάστανα τη φωτιά. Μετά τα ξαναβρήκε με τον Μπρίγιοβιτς και όλα καλά. Άμα ήταν άλλος προπονητής, 2-3 φλόκους, παιδιά, ξέρετε πώς είναι η τούμπα. Είναι ηλεκτρική καρέκλα, δεν είναι για πολύ. Ναι, και τάφευγε. Είχε ένα τύχη φέτος και ο Λουτσέσκου, έτσι. Γιατί έπεσε και σε καλούς χαρακτήρες. Αλλιώς, άμα κάναν καμιά κλίκα και του λέγανε τρεις αγωνιστικές χάνουμε, γεια σας, κάπως έτσι θα έφευγε. Ναι, σωστά μιλάς. Από εκεί και πέρα όμως έκανε και δουλειά, δούλεψε καλά. Εγώ προσωπικά, Τάσο, πέρσι είχα κατέβει όταν είχαν πάρει το Στανόγεβιτς. Ναι. Παιδιά, τυχαίνει να είμαι και καθηγητής φυσικής αγωγής, να έχω τελειώσει και γυμναστική ακαδημία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που λέγανε για τη φυσική κατάσταση ισχύει. Μια που είσαι και είναι και η ειδικότητά σου. Ναι, περίμενε να σου πω τώρα τι γίνεται. Κατεβαίνω γιατί έχω κάνει και εγώ προπόνηση και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Έχω προπονήσει ομάδες. Ξέρω πως είναι μια προετοιμασία δομημένη έτσι με μεσόκυκλους κτλ. Όταν πηγαίνω και βλέπω τους παίκτες να κάνουν χαβαλέ και να κλωτσάνε την μπάλα και να φωνάζει ο προπονητής it's ok και να γελάνε, κοιταζόμουν μαζί με τους άλλους, λέω παιδιά, δεν πάμε καλά. Έβλεπες δηλαδή μια παιδική χαρά. Δεν είναι αυτή η προετοιμασία, παιδιά. Η προετοιμασία είναι να σου βγαίνει το λάδι. Πρέπει η ομάδα να είναι εκεί συγκεντρωμένη. Δεν γίνεται να πετάνε μπάλες
να πάει ο Μπίσης Βαρξέ, εγώ, να κάνει ψαλιδάκια και να γελάνε με τους άλλους και να λέει προπονητής, it's okay, πάμε παρακάτω. Από αυτά τα οποία έχω ακούσει, χωρίς να έχω σπουδάσει πάνω σε φυσική αγωγή κτλ., είναι ότι η περίοδος της προετοιμασίας για τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα για τους αθλητές είναι η πιο βεβαρημένη περίοδος. Είναι αυτή η οποία καταναλώνει εκεί... μεγαλύτερη ενέργεια. Κοίταξε, εκεί ομαδοποιείς τους παίκτες σου, τους χτίζεις, γιατί όλη η ομάδα, ο ένας παίκτης είναι στο 8, άλλος είναι στο 5, άλλος στο 3. Πρέπει όλους μαζί να τους φτάσεις σε ένα επίπεδο στο 7, ας πούμε, και σιγά σιγά βαθμία να πεις ανάλογα με το καλεντάρι μου. Έτσι. Να φορμάρω την ομάδα μέχρι εκεί που πρέπει, να την τεφορμάρω, ξέρω εγώ, Ιανουάριο στα 2-3 παιχνίδια. Φυσικά ξέρεις και τα παιχνίδια που έχεις να δώσεις. Έτσι, πότε έχεις Ευρώπη, πότε έχεις κύπελο. Mm. Αυτά τα έχεις πιο πριν. Να ξέρεις πώς θα το δουλέψεις. Για μένα, Θόδωρε, το... το πιο βασικό, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις ή διαφωνήσεις, το πιο βασικό, και εσύ τέλειο, είναι να κρατήσεις τον κορμό σου. Δηλαδή, βέβαια, αν υπάρχει δυναμική δυνατότητα και κρατήσουμε, ας πούμε, αυτό το βασικό κορμό των 7-8 ποδοσφαιριστών που παίξαν, ας πούμε, εντεκαδάτη, και κάνεις αυτές τις προσθήκες που λες, δηλαδή πάρεις αυτόν εδώ στο κέντρο, έτσι, πάρεις και ένα επιθετικό για δίδυμο του Πρίγιοβιτς και τα λοιπά, εισάξιο. Πάρεις και κανένα δυο ακόμα για ποιοτικές αλλαγές στη θέση του Μάτους και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα είσαι καλυμμένος σε... Κοίταξε, παιδιά, εδώ παίχτης από μια γειτονιά σε μια άλλη γειτονιά πας να παίξεις, ναι. Και δεν μπορείς να βγάλεις τη χρονιά. Δεν έχεις τους φίλους από προσανατολής. Είναι δύσκολο για ένα παίχτη να προσαρμοστεί κατευθείαν. Φυσικά ο παιχταράς θα σου δείξει ότι είναι παιχταράς, αλλά είναι δύσκολο για να παίχνει κατευθείαν να προσαρμοστεί. Ισχύει αυτό το οποίο λες, αλλά νομίζω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το παρατηρούμε κυρίως για ποδοσφαιριστές που είναι από άλλη Ήπειρο, από Λατινική Αμερική και δεν συμμαζεύεται. Σίγουρα, αυτοί έχουν, ναι, αυτοί αρμόνα γενικά, στο εξάμεινο το θέλουν. Εμέσως πριν σαφώς αυτό που θέλω να περάσω σε όλους μας και στη συζήτηση που κάνουμε είναι ότι ό,τι κίνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι κίνηση Champions League. Ο στόχος του ΠΑΟΚ, πρέπει να είναι η είσοδος της ομάδας στο Champions League. Κοίταξε, φταίμε και εμείς που περιμένουμε από Μάιο να ακούσουμε, δεν ξέρω εγώ, τι μεταγραφή. Εγώ πιστεύω θα γίνουν μια-δυο μεταγραφές τώρα και μια-δυο κατά τον Αύγουστο που μένουν κάποιοι παίκτες ελεύθεροι. Κάπως έτσι. Νομίζω, συγγνώμη κιόλας, θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Θεωρώ πως εφόσον ο ΠΑΟΚ θέλει 4-5 προσθήκες για να ολοκληρώσει το ρόστερ του και να κλείσει έτσι ώστε να είναι έτοιμος και για την ευρωπαϊκή του πορεία αλλά και για το πρωτάθλημα, αυτοί οι παίκτες πρέπει να έρθουν όσο πιο νωρίς γίνεται. Έτσι, αυτό ζήτησε ο Λουτσέσκου. Ναι, για να ενσωματωθούν με το ρόστερ και να υπάρχει μια ομοιογένεια. Το να πάρεις δύο παίκτες τώρα και τους άλλους δύο μετά, νομίζω ότι το πράγμα κάπου θα χαλάσει την πορεία. Κοίταξε, επειδή είσαι ΠΑΟΚ, δεν είσαι Ντόρτμουντ, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί, γιατί ο Λουτσέσκου σίγουρα θα ζήτησε το Τρέγια, ξέρω εγώ, και κάποιον ακόμα, έτσι. Ναι, αλλά αν ο Τρέγιας ψάχνει να κλείσει την Premier League, δεν ξέρω εγώ τώρα τι, σε ένα πιο καλό πρωτάθλημα, έτσι, ο μάνατζερ του σου λέει θα περιμένουμε. Αναγκαστικά, επειδή καίγεσαι, γιατί εσύ σαν προπονητής λες, εγώ θέλω αυτό τον παιχταρά για να μου κάνει τη διαφορά. Αναγκαστικά τον παιχταρά τον περιμένεις, γιατί αυτό το πρωτάθλημα το ρημάζει το ελληνικό, που το έχουν ξεσκίσει αυτοί από κάτω, γιατί εξαιτίας του φτάσαμε μέχρι εδώ. Έτσι, εμείς ούτε ταμπατζίδες ήμασταν παιδιά. Ούτε, γιατί και ο ΠΑΟΚ και τώρα που είναι σαν ισχυρός, έτσι, με το Σαββίδι, που θα μπορούσε να το κάνει όπως ο άλλος ο Κόκαλης, ο ένας φόρος, πήρε εκεί τους διαιτητές και πιάσαμε από εδώ, από εκεί, που είχε ομάδα ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν σου πω ότι έχει καλή ομάδα, αλλά πήγαινε, ερχόταν εχεσμένος με 17 διαιτητές για να στο πάρει την Ταϊλίκη. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί ήθελε ασφαλιστική, ομάδα, ήθελε ασφαλιστική πάρτο, δικλίδα, ρε φίλε. Και στην άσχημη ημέρα του Ολυμπιακός έπαιρνε τα μάτς με τα σφυρίγματα. Εσύ στην άσχημη ημέρα σου, Θόδωρο, την πλέρωνες. Δεν έπαιρνες τον βαθμό ή τους βαθμούς. Αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Στην τελική έκανε ομάδα να το δεχτείς. Δηλαδή μα, είχε φτάσει όλη η Ελλάδα. Να χάσει. Λέει ο άλλος πήρε 19, λέει πρωταθλήματα τα τελευταία 22. Πώς δεν τα πάρει, φίλε. Αφού είχε 7-8 ομάδες δορυφόρους και έπεσε με 14 μαζί με τα κοράκια. Τώρα για να μην πω, τάσω σε κατηδία συζήτηση που άστα από αυτά. Έχω και φίλους που παίζανε σε πιο μικρές ομάδες Α' Εθνική. Ναι. Όταν παίζαμε τον Ολυμπιακό, πηγαίναν για οικογενειακό διπλό τώρα, καταλαβαίνεις, αλλά δεν μπορούσα. Εδώ πέρα βλέπαμε προπονητές. Ναι, θα τα πούμε κατηδία. Γιατί ξέραν ότι, να σας πω παιδιά, ήξερε και ο προπονητής ότι άμα κάνω το λάθος και παίξω με Ολυμπιακό, θα με σφυρίζουν μετά γκανιάν για 10 μάτς, έτσι, και δεν πρόκειται να σηκώσω κεφάλι. Οπότε σου λέει αυτό τους άλλους χαμένο είναι. Πάμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, το επόμενο. Μάλιστα. Έτσι κατεβαίναν και έβλεπες, κατέβαινε η ομάδα εκεί που ήταν σφιχτή, κατέβαινε 4-4-2, ανοιχτές οι γραμμές και κάνανε πάρτι όλοι. Τώρα για να καταλάβεις, όταν έπαιρνε ο Φορτούνης στην μπάλα, την κουβαλούσε 10-15 μέτρα και δεν είχε μαρκάρισμα. Ποιος τώρα, έτσι, το κεντρικό σου παίχτης, το κέντρο μέσα που έχει 17 παίχτες. Ναι. Και έπαιρνε την μπάλα με όρθιο το κεφάλι και πήγαινε σαν την Τιτίκα Χρυστοστηνοπούλου. Και μοίραζε την μπάλα μετά από 10 μέτρα και έμπαινε
στην πλάτη της άμυνας και δεν τον ακολουθούσε κανείς. Τι, πάρε βάλε τώρα. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο να το καταλάβεις. Έχουμε δει και προπονητές άλλων ομάδων που όταν έπαιζαν με τον Ολυμπιακό έβαζαν τους τιμωρημένους παίκτες να εκτίσουν την ποινή τους, έβαζαν βασικούς παίκτες να τους ξεκουράσουν κτλ. Είναι λογικό. Ποιον θέλετε για αντίπαλο, Άγιαξ ή Βασιλεία? Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω άχτη με τον Άγιαξ. Τον έχω, δηλαδή εδώ μου κάθεται. Δεν το πιστεύω από την τελευταία φορά ότι αποκλειστήκαμε. Θες να ξεπληρώσεις. Θες να ξεπληρώσεις. Τα χρωστούμενα. Τα χρωστούμενα, έτσι. Λες για το 3-3 της Τούμπας, έτσι. Ναι, ρε, ναι, εκεί. Εκεί ήμουνα, Θοδωρέ, δηλαδή. Εκεί ήμουνα και έχω λιποθυμήσει. Ναι. Έχω λιποθυμήσει, δηλαδή γίνεται το 1-0. Μας κάνουν μπαμ μπαμ σε ένα δεκάλεπτο. Ρε χάνει ο Σαλπικίδης εκείνη το 2-0 πάνω στη γραμμή. Το χάνει ρε φίλε, το χάνει. Χωρίς γυαλιά να ήμουν να το βάζα. Ρε χωρίς γυαλιά να το βάζα εκεί. Ναι ρε. Και μας κάνουν το 1-3 με Φερνάντες τερματοφύλακα, αν θυμάμαι καλά. Με Φερνάντες. Ναι, έπνιξε εκεί, ειδικά το τρίτο γκολ εκεί, το φάουλ. Το φάουλ ρε φίλε. Μας κάνουν το 1-3, κάνουμε το 2-3, χάνει το πέναλτι ο Ίβιτς. Ναι, και λέω τώρα ήμουν έναν ακόμα, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί δεν το γουστάω. Κάνει μπουκα ο Σαρλέν. Και κάνει ρε φίλε και το λέω το παξιμάδι του άλλο το κατεψυγμένο. Το λέω κοίτα να δεις θα γίνει 3-3 τώρα και δεν θα προλάβω. Και χλάμπα της. Γίνεται 3-3. Χλάτς Βαντάμ 3-3 με κοιτάει με λέει δεν πες κανένα λαχείο. Τι λαχείο ρε μα. Πάμε φίλε μου το τέλειο στο μάτι. Δεν προλάβα κάνει τίποτα. Που τότε ήταν κρύο αίμα έτσι που τον έκοβες και δεν έσταζε. Μα θα ήταν ιστορική πρόκριση εκείνη θα ήταν εδώ. Ναι ρε φίλε ναι. Από 1-3 να το γυρίσει 4-3 τον Άγιαξ θα το έγραφε παγκόσμια είδηση θα ήταν αυτή. Παγκόσμια είδηση. Σαν σύλλογος μας χρωστάει αυτή η τύχη ρημάδα, να μην πω τίποτα άλλο. Μας χρωστάει ρε μια πρόκριση. Δεν γίνεται αν δεν έχουμε παίξει εμείς την Champions League. Να έχει παίξει η Κουτσή Μαρία. Να έχει παίξει η Ζουλ Ντε Βάρεν και με πέσε. Γι' αυτό λέω να μας ευνοήσει η τύχη να παίξουμε με τους Ελβετούς καλύτερα. Και ξέρετε ότι αν περάσουμε στο δεύτερο γύρο παίζουμε στους χείρους, έτσι. Ναι. Κοίταξτε παιδιά, γιατί λέτε να παίξουμε τη Βασιλεία. Ο Άγιαξ αυτή τη στιγμή παραπέει, επειδή τους ξέρω το λαθμό, λίγο το βλέπω. Και παραπέει, πάει φτιάχνει μια καινούργια ομάδα. Παίζει και αφελές ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν έρθει να ταμπουρωθεί, να κάνει, παίζει ανοιχτά τις γραμμές του, γρήγορα, 4-3-3 κλασικό, ναι. Γρήγορα η μπάλα μπροστά, δεν προσέχει πολύ στα μετώπιση, δηλαδή πιο εύκολα μπορείς με την ομάδα τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα, έχει κορμό, έχει δέσει, δεν είναι ότι έχουμε μια καινούργια ομάδα και περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλουμε. Ο κάθε παίκτης ξέρει τι πρέπει να κάνει. Πιο εύκολα νομίζω αυτό το σύνολο μπορούμε να το κερδίσουμε, παρά μια Βασιλεία που είναι πιο σφιχτή ομάδα. Ολοκλήρωσε το Θόδωρο για να πάρουμε και τους άλλους. Και να κάνουμε και τη διάλειμμα. Αυτό, τι να πω άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Ανόβερο που τηλεφώνησες και μας τα είπες πάρα πολύ όμορφα. Είσαι πάρα πολύ εύστοχος και πάρα πολύ διαβασμένος. Να σε ξανακούσουμε. Μας αρέσουν τα διακροατές, να σε ακούμε Θοδωρέ. Έγινε, θα πούμε παιδιά. Εντάξει, και άμα ανέβουμε στο Ανόβερο μας τηγανίζει κανένα λουκάνικο. Πρέπει να ανέβεις, όχι άμα δεν μ' άρεσε. Πρέπει να ανέβεις. Είμαστε τίποτα φίλοι στο φατσοβιβλίο, στο Facebook, τέτοια ξέρω εγώ. Δεν είμαστε φίλοι, αλλά θα σε κάνω. Είχα κάνει αίτηση, δεν είχατε κάνει φίλο πέρσι. Πού? Στην ομάδα, στις ασπρόμενες πλησίες. Στην ομάδα, ναι. Για στείλε το αίτημά σου να σε τσεκάρω. Θα το στείλω τώρα, εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Γεια σου γίγαντα. Πολύ ωραίος ακούγεται. Μ' άρεσε. Πολύ ωραίος. Μ' άρεσε γιατί ήταν εύστοχος. Και ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος. Με επιχειρήματα, ήταν πολύ σωστό. Άμπρα. Δηλαδή, να διαφωνείς μαζί του, μπορείς να κάνεις να κάνεις συζήτηση. Ο και ο Ντάνης ήταν πολύ εύστοχος. Ο Ντάνης είναι το πουλέν μου. Στο έχω πει, εγώ τον Ντάνη, φίλε, θέλω να τον γνωρίσω και από κοντά. Να ξέρεις. Θα σε πάω. Καλησπέρα. Ο τελευταίος πριν τον break. Καλησπέρα. Δεν περίμενα. Ωραία, θα κάνουμε το διαλυματάκι τότε, Ιωάννη Ζάτση, και θα επανέλθουμε. Πάλι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Δεν μπορέσαμε να πούμε τα θεματάκια μας. Μας πήρατε φαλάκι. Καλά κάνατε. Μας αρέσει να μιλάμε με τον κόσμο να ανταλλάσσουμε απόψεις. 2310-287-888 2310-287-388 από το σταθερό σας. 6945-287-388 από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Και όσοι δεν έχετε γκαφρά, δεν έχετε μαρούλι, στείλτε τα μηνύματά σας στην ομάδα μας, στο Facebook, ασπρόμαυρες πτήσεις με ελικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να γίνετε και εσείς μέλη όσοι δεν είστε. Όσοι είστε, στείλτε το μηνυματάκι σας να το μεταφέρουμε και να το διαβάσουμε. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και τις ασπρόμαυρες πτήσεις εδώ όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Από τις 10 έως και τις 12 θα είμαστε παρέα εδώ για να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα εντός
και εκτός Ελλάδος με τον Τάσο Τρέγια. Για το Σίμα Παντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και το Γιάννη Δάτση να είναι στην κονσόλα του ήχου. Να πούμε πως τρόποι επικοινωνίας είναι: μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 23 10 287 και 3 οχτάρια από σταθερό και από το 6 945 287 και 3 οχτάρια από κινητό για να πείτε την άποψή σας. Με SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Αλλά μπορείτε και για όσους είναι φαν των social media, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook ασπρόμαυρες πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες. Πατάτε έτοιμα, σας αποδεχόμαστε και έρχεστε και εσείς στην πολύ μεγάλη παρέα των 11.000 και βάλε μελών της εκπομπής, για να τα λέμε και από εκεί με ενημέρωση, με απόψη και όλα τα σχετικά. Έτσι. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, το Ουζωρί με ζωτοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας, με πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμων φρέσκων θαλασσινών. Σας περιμένω, τις απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, γρήγορη εξυπηρέτηση είναι οι λόγοι που σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63 στην κάτω Τούμπα, στο Ζήκο της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311 242 153 για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία σας για το σπίτι. Τι έγινε τώρα εκεί πέρα στην ΑΕΚ? Πολύ πόρτα. Ούτε από Β' Εθνική, από Εργοτέλη δεν μπορούν να πάρουν. Από τότε που είπε την ΑΤΑΚΑ, από τότε που είπε την ΑΤΑΚΑ ο Μελισσανίδης. Όποιο θέλουμε διώχνουμε, ναι, και όποιο θέλουμε παίρνουμε. Από τότε έχουν αποχωρήσει ένα κάρο παίκτες. Έχει αποχωρήσει ο προπονητής. Καταρχήν έφυγε ο Καραγκιόζο παίκτης. Ποιος ο Καραγκιόζο παίκτης? Ο Μανόλο. Α, ο Μανόλο, ναι. Μιλάμε για μεγάλο Καραγκιόζη. Εντάξει, ο άνθρωπος δηλαδή προκλητικός, απορώ πώς δεν τον απέβαλαν σε κάθε μάτς, γιατί ήταν για αποβολή από το δεύτερο λεπτό. Εντάξει, με τις κινήσεις του έμπαινε συνέχεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μάλλον με τους διαιτητές, μάλλον με τον τέταρτο, προκλητικός με κινήσεις, με αυτά δηλαδή, με χειρονομίες, με χοροπηδούσα τη τζίτα του Ταρζάν κτλ. Εντάξει, πάει ο Χάρτινος. Πάει αυτό, πάει ο Χιμένεθ. Σας το έλεγα, δηλαδή θα λέμε ότι πήρε ο Χιμένεθ πρωτάθλημα στην Ελλάδα και θα γελάμε. Θα γελάει και το Παρδαλό Κατσίκι. Δηλαδή το πήρε, το δώσαν. Εντάξει, οι δικαστές και τα λοιπά. Έφυγε ο Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος έκανε τρομερή χρονιά για την ΑΕΚ. Δεν μπορούσε να το κάνει. Τρομερή χρονιά, μωρέ. Καλώς. Ήταν το βαρόμετρο της ΑΕΚ, πιστεύω. Εντάξει, φέτος. Έφυγε ο Χριστοδουλόπουλος, έφαγε και ο. Πώς το λένε, ο Γιώχανσον, έφυγε και ο Ραούχο. Εντάξει, θα πάρω τον Αλμπάνι. Τώρα συγκρίνεται τον Αλμπάνι. Τον Αλμπάνι. Τον Αλμπάνι. Συγκρίνονται τώρα. Τι ρε φίλε, Αλμπάνι. Ο Νικολάου τι είχε πει, με τα Ελληνάκια λέει θα πάρει τον τελικό. Κλάτς, πάρ' τη φάπα. Δηλαδή ούτε παίκτη από Β' Εθνική δεν μπορούν να πάρουν αυτοί. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Ούγκο Κάιπερς, ο ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη, έκανε δηλώσεις στην πατρίδα του και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Υπάρχουν μάλιστα και καταγγελίες για εκβιασμό από τον μάνατζερ του. Η πρόταση δείχνει, λέει, έλλειψη σεβασμού σε μένα, στον πατέρα μου και στον μάνατζερ μου. Δεν έχω πρόβλημα να μείνω άλλο ένα χρόνο στο Εργοτέλη. Άλλωστε, η μεταγραφική περίοδος μόλις ξεκίνησε. Τονίζει ο παίκτης ότι πιέστηκε από τον Εργοτέλη και την ΑΕΚ για να υπογράψει σε μια ομάδα που δεν ήθελε να πάει. Η πρόταση της ΑΕΚ δεν ήταν ενδιαφέρουσα. Η διοίκηση της ΑΕΚ έδειξε απίστευτη αλαζονία, παρότι ο παίκτης πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν. Το αμέσως επόμενο διάστημα, αρκετές ομάδες θα χτυπήσουν την πόρτα του Εργοτέλη για τον Κάιπερς. Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές, εκτός από αυτή τη ΣΑΕΚ. Του συγχάθηκε. Ναι. Του συγχάθηκε, ρε φίλε, φαντάζομαι τι έγινε. Τέλος πάντων. Είναι το δεύτερο κρούσμα ποδοσφαιριστή που δηλώνει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχει εκβιαστεί και ότι είχε κακή συμπεριφορά οι άνθρωποι της ΣΑΕΚ απέναντί του. Ήταν και ο Χριστοδουλόπουλος, ναι, που βέβαια είπε ότι δεν δέχομαι να μου μιλάνε, να με εκβιάζουν με αυτόν τον τρόπο, και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία, από την Αλ, ξέρω εγώ κάτι. Αλ Χαλί, Αλ Χαλί. Ναι, κάπως έτσι, για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, κάτι το οποίο το διαψεύδει. Η ΠΑΕΠΑΟ και συγκεκριμένα ο Κυριάκος Κυριάκος με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζοντας πως υπάρχει συμβόλαιο των δύο πλευρών και ότι ο Λουτσέσκου θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα συνεχίσει να κοουτσάρει τον δικέφαλο του Βορρά. Πολύ ωραία. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Παιδιά, γεια σας, Ευάγγελος. Γεια σου, Ευάγγελε. Καλή αυριάνη να έχουμε. Έτσι, αγόρι μου, έτσι, να είσαι καλά. Και ο Βλαχοδήμος, το ξέχασες που δήλωσε ότι το Παναόπουλος, άμα δεν πας στον Ολυμπιακό, θα σε τελειώσω. Ο Βλαχοδήμος.
Όχι ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Επιθετικός εσύ, αδερφέ. Πλάγιος επιθετικός. Οπότε Τάσο, δηλαδή αυτή η δυσπιστία που είχαμε με τον Λουτσέσκου έχει μια βάση, δεν είναι? Όταν πας ρε φίλε στην Ξάνθη προπονητής, μια Ξάνθη που ξέρεις και από τα τηλέφωνα της εγκληματικής οργάνωσης, της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, και αυτό που ακούς τώρα του Βλαχοδήμου, που γνωρίζοντας βέβαια αυτό το background που έχει από πίσω του σαν προπονητή, σαν όνομα, σημεία Ξάνθη, βέβαια το ομολόγησε και ο ίδιος πέρυσι πριν φύγει, μάλλον πρόπερ, ναι, δεν ξέρω λέει, γιατί και καλούς παίκτες είχε, φτάνουν λέει στην πέμπτη θέση, αλλά μετά δεν ξέρω λέει τι γίνεται. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζει ρετάρει η μηχανή, μένει από μπενζίνα. Από μπενζίνα που έλεγε ο Χατζη Χρήστος. Μπενζίνα. Ναι. Άρα δηλαδή αυτό που έγινε φέτος με εμάς πιστεύω ότι ήταν, είναι κάτι, δεν το περίμενε κανένας. Τι εννοείς ότι δεν περίμενε κανένας, να γίνει τι? Αυτό με τα δικαστήρια. Όχι, δεν περίμενε κανένας αυτή, ότι ο Λουτσέσκο θα τα πήγαινε πάρα πολύ καλά στην ομάδα μας. Α, ναι, φυσικά δεν το περίμενε. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι μας εξέπληξε όλους. Οπότε και αυτές οι αμφισβητήσεις που είχαμε εξ αρχής είναι δικαιολογημένα για τον κόσμο. Βέβαια και ο κόσμος που αν είπε, ξέρω εγώ, ότι εγώ δεν ήθελα τον Λουτσέσκου, βγήκε μετά ας πούμε και είπε ότι έκανα λάθος, ξέρω εγώ, ζητάω συγγνώμη. Ναι. Τιμή του και παλικαρίσιο δηλαδή αυτό. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι έδωσε και ο Λουτσέσκου το δικαίωμα με αυτή την δηλαδή κατάσταση. Το έδωσε, ρε φίλε. Αθυμάσαι που είχαμε 6 μάτς στην αρχή εκτός έδρας χωρίς νίκη. Και πώς πήραμε, θυμάσαι, πώς πήραμε το πρώτο διπλό και πού? Το πήραμε μέσα στην Ξάνθη όταν τραυματίστηκε ο Ελκαντουρί και πέρασε ο Πέλκας με το Λιμνιό. Και αν θυμάσαι, θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ξεκίνησε με τερματοφύλακα τον Μπασχαλάκη. Εκεί λοιπόν ο Λουτσέσκου έπαιξε το κεφάλι του κορώνα γράμμα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στο ματς Ξάνθη ΠΑΟΚ το 0-3, αν θυμάστε καλά. Εμένα γιατί δεν μου βγαίνει ότι... δεν λέω για το... Δηλαδή ήταν νομίζω παρόμοιο το παιχνίδι με τον Πανιόνιο το 2-2. Δεν σου λέει αυτό ο Τάσος. Λέω το, άλλο. Την Ξάνθη κατάλαβα, σου λέει. Κατάλαβα τι λέει ο Τάσος. Ναι. Αλλά Τάσο μην ξεχνάς φίλε, ξεκινάμε με το Λεβεδιακό πρώτη αγωνιστική. Ναι, το είναι ισοπαλία. Παίζουμε και στη Λάρισα. Την ισοπαλία, ναι. Λοιπόν, αυτές οι δύο ισοπαλίες... Απόνος Μύρνης, Απόνος Μύρνης, Απόνος Μύρνης. Ναι, πού θέλω να καταλήξω. Ναι. Γίνονται, φίλε, δύο φάσεις. Έχουμε μαρκαρίσματα. Κλωτσίδι πάνω στους παίκτες που είναι να βάλουν κόλ. Διαιτητής στο πρώτο είναι ο Καβαλιώτης, ο Μάνταλος. Διαιτητής τέταρτος στο τελευταίο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι στη Λάρισα, είναι τέταρτος ο Μάνταλος με την Κατσικογιάννη πρώτο. Είναι στη μία φάση που πάει να βάλει γκολ. Ο Πρίγκιπης τρώει κλωτσιά από το Λεβαδιακό, το ρίχνει κάτω, παίζεται λέει ο διαιτητής, και στη δεύτερη φάση πάει ο Μάτος στη Λάρισα που είναι 0-1 να γίνει το 0-2. Να πάλει την μπάλα στο πλεκτό και ναι, να πάει κόκκινη κάρτα ο αμυντικός. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω ότι φίλε διαιτησία δεν υπάρχει. Η διαιτησία δεν σε έπαιξε καθόλου. Ενώ την ΑΕΚ τη δώσαν και πέναλτι, τη χαρίσαν και κόκκινες κάρτες, τη χαρίσαν και offside goal. Τάσο, αυτό πρέπει να το ομολογήσει, να το ομολογήσουμε, να το δεχτούμε. Φίλε, συνωμότησε οι 300 της Βουλής για να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί, είναι ψηφοθυρικοί, είναι η Β' Αθηνών. Λοιπόν, και μην ψάχνουμε τώρα εμείς τα υπόλοιπα. Και προφασιζόμενοι αυτοί οι 300 ότι είναι στην Αθήνα η UEFA και η FIFA και ζητάνε επί τούτου, και ζητάνε επί τούτο μάλλον να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ με βαριά ποινή. Για πότε? Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία παράβαση, υπάρχει είσοδος αξιωματούχων στους αγώνες. Στο μέσο αγωνιστικό χώρο. Αδερφέ, το κλέψανε τώρα τα βατζιλίκη στο πειρανά. Όπω το είπε είναι. Είναι ψηφοθυρική η κατάσταση τώρα. Δηλαδή ο κόσμο, εντάξει, όχι ότι δεν το ξέρει. Όχι ότι δεν το ξέρει. Ναι, αλλά ο κόσμο, επειδή έρχονται εκλογέ, να θυμάται τα πρόσωπα και ποιου και τι λέγανε για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κάτι καμένοι, κάτι ψαριανοί, κάτι μπουμπούκι.
Κολοτούμπα έκανε αυτό μέσα στη βδομάδα. Ναι, με έκανε κολοτούμπα ο Μπούκος. Λέει, α, λέω, πάω το δικαιώτατο πρωτάθλημα. Άσε, όταν θα λέμε αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Μα αυτό δεν είναι ορισμός της πολιτικής. Μόνο στην Αθήνα γίνονται. Είναι ορισμός της πολιτικής, καλέ μου φίλε. Πάρε τώρα τις δηλώσεις του Μπουμπούκου. Εντάξει. Βγήκε, έκραζε από τη μία τον ΠΑΟΚ, έγινε θέμα. Τον κράξα, τον καρακράξα. Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Και μόλις πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, βγαίνει μετά δύο εβδομάδες και τι λέει. Ο ΠΑΟΚ λέει να πάρει το πρωτάθλημα. Ε, τώρα παπαγαλίζουν τώρα όλοι, άστο. Τέλος πάντων. Ψηφαλάκια ζητάνε, αδερφέ. Ζητιάνε τον ψήφων είναι τώρα. Είχε ο Σαββίδης το όπλο στη ζώνη, αφού το φέρει νόμιμα. Δηλαδή, ρε φίλε, το παντελόνι δεν το φοράει, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Αλλά, να σου πω τώρα κάτι. Γιατί δεν είμαστε λαμόγια εμείς, σαν από τη φύση μας οι παοξίδες. Και όσοι υπηρετούν τον ΠΑΟΚ δεν είναι λαμόγια. Το 90% τουλάχιστον. Να σου πω τώρα κάτι. Αυτό αν γινότανε και συνέβαινε. Μπορεί να συνέβαινε από αγανάκτηση, σου λέω εγώ, στο Μαρινάκι. Και να μπαινε μέσα ο πλουσιοπάραγο δεδομένος κύριος με το μουσι και να είχε το κουμπούρι. Και τον πέρα χαμπάρι. Ξέρεις τι θα σας λέγανε. Και θα το πίστευες, δηλαδή. Θα το πίστευες. Ότι είναι κινητό. Είναι πιστόλι κινητό. Είναι πιστόλι αναπτήρας, θα σε λέγανε, ρε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορεί. Συγγνώμη για το ρε. Και θα είχαν την απέτηση να το πιστέψεις. Και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα σε κάνα να πιστεύεις ότι αυτό το πιστόλι, τα πιστόλι αναπτήρας, η πιστόλι κινητό, η πιστόλι νεροπίστολο, αυτό θα σε λέγανε. Δούλεψε η προπαγάνδα τους μια χαρά. Κατάλαβες. Και θέλω να σου πω, ο Μίχελ τώρα, ο Μίχελ ο οποίος, όπως το είπες και πριν, ένας διεθνής διαιτητής, καταξιωμένος, μας έχει αφαιρέσει ένα πρωτάθλημα στην Πέδων το 98, το 88, το 1998 στη Ρουμανία. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω, έχει δύο συμπεριφορές φέτος ο Μίχελ. Έχει μία με το Φάνο, στο Πανετολικό ακριβώς το ίδιο, και έχει και μία συμπεριφορά με τον Κομίνη στην Τούμπα. Ναι ρε φίλε, δεν μπαίνει μέσα έτσι. Όταν αυτή η συμπεριφορά έχει να κάνει, Τάσο, ακριβώς ότι αυτή η γνώμη που επικρατεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο το ελέγχεται από τη μαφία. Λοιπόν, και όταν βλέπεις δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ τώρα, τα προκριματικά για αυτά που θα παίξουμε, δηλαδή φαντάσου τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πόσο τέλεια πρέπει να παίξουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε και αυτό. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία, ναι, από τους έξω. Έχουν μαγαρίσει, φίλε, τα πάντα. Σε αυτή τη χώρα, αυτοί οι τύποι των Αθηνών έχουν μαγαρίσει τα πάντα. Εφόσον το ξέρεις και το γνωρίζεις, και το γνωρίζουν όλοι τώρα πλέον, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην το γνωρίζει ο Σαββίδης πλέον. Έτσι δεν είναι. Το έζησε από κοντά, το ξαναέζησε, αγανάκτησε, έσκασε, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο όπως μπήκε. Τα ξέρει και αυτό, και τα ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται τα παρασκηνιακά. Και ο Ιβάν Σαββίδης και ο γιος του και ο Μίγκερ και όλοι. Δουλέψτε το. Mm-hmm. Δουλέψτε το. Βλέπεις ότι δεν φτάνει να γκρεμίζεται σιγά σιγά η κοκκινοπράσινο-κίτρινη παράγκα. Δεν φτάνει. Υπάρχουν τα, πώς το λένε, τα κατακάθια. Τα κατακάθια, υπάρχουν τα υπολείμματα. Τα οποία είναι θέμα χρόνου να εξαλειφθούν, έτσι και αυτά. Αλλά δουλέψτε το. Δεν φτάνει. Η απάντηση που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ και ο Βασαβίδης, ποια θα είναι. Ωραία, πήρατε το χάρτινο, το ψεύτικο, το κλέφτικο, το γυναικείο, το δηληπρεπέστατο πρωτάθλημα, έτσι. Θα κάνω εγώ τώρα μεταγραφές, θα κρατήσω και τον κορμό της ομάδος και θα περάσω εγώ στους ομίλους του Champions League. Και να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Γιατί η ΑΕΚ με Αλμπάνι, χωρίς Αραούχο, χωρίς Χριστοδουλόπουλο, χωρίς Χιμένεθ, με νέο προπονητή, ο οποίος ο στόχος του ήταν να σώσει τον Παναθηναϊκό και όχι να κάνει πρωταθλητισμό, δεν είναι καμία τύχη, καμία μοίρα στην Ευρώπη. Ούτε στο επόμενο πρωτάθλημα. Αν δεν κάνει ποιοτικές μεταγραφές. Και ποιος θα κάνει ποιοτικές μεταγραφές. Θα βάλει το χέρι στην τσέπη αυτός που τρύπησε τις δεκάρες. Δεν το βλέπω. Μόνο και μόνο για το λαό της ομάδας μας. Όχι επιβάλλεται. Θα πρέπει όλοι να επικεντρωθούν σε αυτό το κομμάτι. Ότι ο ΠΑΟΚ αξίζει να παίξει ο Champions League. Και όχι μόνο για... Μιλάμε για τα επόμενα χρόνια. Μα αυτός δεν είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος, γιατί πιστεύουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πιστεύουμε στο...
Αλλά δυστυχώς οι άλλοι, όπως είπαμε, το έχουν μεγαρύνει. Μα θα βοηθήσει και επιχειρηματικά τον Ιβάν Σαββίδη και, και τον όμιλο που διατηρεί. Τον, τον επιχειρηματικό όμιλο, έτσι. Σωστά. Είδα λίγο μπάσκετ τώρα αυτές τις μέρες Ολυμπιακός με την Πάτρα και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και βλέπεις, ρε φίλε, διαιτησία. Είναι να μπεις μέσα στη τηλεόραση και αρχίζει να την κοπανάς. 24 βολές έδωσε σε μία περίοδο στον Παναθηναϊκό. 4, 33, 50, 40. Δηλαδή ρε κερατοκερατά. Δεν τρέπονται λίγο, ρε. Είναι μία ομάδα που έχει το 20πλάσιο τουλάχιστον budget από την άλλη και δεν την αφήνει να διεκδικήσει τίποτα. Δεν δηλαδή, τρέπονται λίγο. Τόσο ξεφτύλα, τόσο ρεζιλίκι, τόσο... τι να πω. Το ίδιο και Ολυμπιακός τόσο με Προμηθέα. Ο Ολυμπιακός από τσότα το κέρδισε τον Προμηθέα. 15 δευτερόλεπτα πριν λήξει το μάτς, πέρασε ο Προμηθέας 2 πόντους. Και κάνει ένα λάθος ο Μπλάκμαν και την πήρε. Ποιος την πήρε, δεν θυμάμαι τώρα. Και έβαλε τρίποντο. Και έτσι πέρα, έτσι κέρδισε. Ένα-ένα θα γινόταν και θα πέσε στον Προμηθέα μετά. Είναι ένας καρκίνος όλο αυτό που γίνεται με τους υποτίθεται δυνατούς και με τις εξουσίες και με αυτά όλα. Ναι, διότι... το κακό είναι ότι κανείς το πολεμάει αυτό. Ένας βρέθηκε να το πολεμήσει και είδαμε τι έπαθε. Θυσιάστηκε. Θυσιάστηκε και θυσιάζεται ακόμα, έτσι. Μιλάμε για τον Ιβάν Σαββίδη και την ομάδα. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι θυσιάσαμε μια συμμετοχή μας σε τελικό ενδεχόμενη όταν δεν κατεβήκαμε στο Καραϊσκάκι να παίξουμε για να πάρουμε την πρόκριση και μπορούσαμε να την πάρουμε, λέω εγώ, την πρόκριση. Έτσι λέω εγώ. Φάγαμε και μείον τρεις. Χάσαμε και το περσινό πρωτάθλημα, μας κλέβουν και το φετινό. Σε ρίχνουν και μείον 2 για του χρόνου. Έφαγες και 10 αγωνιστικές. Δηλαδή εντάξει. Θα ξαναδείς τον Κομίνη πάλι του χρόνου στους Πίνα και Στάσο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τρελαθούμε, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Δηλαδή θα είναι μεγάλη ήττα και για τον κύριο Γραμμένο και για την ΚΕΔ και για την ΕΠΟ και για τον Ιβάν Σαββίδη. Θα είναι τεράστια ήττα να δούμε του χρόνου Αρετόπουλο. Να δούμε τον χρόνο Κομίνη, Ποντίκη και Στυλιάρα. Θα είναι και σκάνδαλο και για το ελληνικό ολόκληρο ποδόσφαιρο. Και Στυλιάρα, επαναλαμβάνω. Είναι πολύ, δεν είναι. Εκεί είναι το ζουμί. Στυλιάρας. Αυτός την έκανε τη δουλειά, να ξέρετε. Τάσο, καλά το είπε το παλικάρι ο άλλος που πήρε από τη Γερμανία. Πήρε ο καθηγητής, ήταν η Γυμναστική Ακαδημία. Ο Θοδωρής. Ναι, από τον Όβερο. Καταθέτει, για να γίνεις διαιτής, καταθέτεις πτυχία. Καταθέτεις πτυχία πανεπιστημίου. Και μιλάς και ξέρω εγώ και έχεις και στα αγγλικά ας πούμε πτυχίο. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει κάθε φουρνάρης φίλε να σφυρίζει τη διαιτησία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Σε μια προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα υφίσταται αυτό που λες, αδερφέ. Στην Αιθιοπία της Ευρώπης σε ποδοσφαιρικά που είναι η Ελλάδα, ξέχαστε. Απλώς δεν υπάρχει νεαρούς απ' έξω που περιμένουν να βρουν μια δουλειά να πάρουν ξέρω εγώ το κατσιλίκι τους. Παιδιά με πτυχία. Έχουμε τώρα όλους τους φουρναραίους να σφυρίζουν. Αφήστε ρε παιδιά. Και εκεί δεν πρέπει να μπει μαχαίρι στο κόκαλο και να ξεκινήσουν από την αρχή, να γίνει και ανεξάρτητη, να την εκπαιδεύει ΕΠΟ. Ρε φίλε, εδώ τώρα με κυβερνητική εντολή σώθηκε να πούμε ο Πράσινος. Σώσανε τον Παναθηναϊκό. Τι λέμε τώρα, γιατί να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Ωραία, ανέβασε και τον Ηρακλή τότε, αφού είναι έτσι. Αφού έσωσε τον Παναθηναϊκό, ανέβασε και τον Ηρακλή στην πρώτη εθνική τώρα. Διαφορετική η ψήφη, άλλη γιατί, ψήφη. Ναι, μπράβο. Τον Ηρακλή γιατί τον ανεβάζει στην Αλφα Εθνική τώρα, τα Βατζηλίκη, και σώρει στον Πράσινο. Το κατάλαβα. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός, κύριε Τσίπρα. Δεν το κατάλαβα. Ή επειδή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρωτεύουσα. Και ο Ηρακλής είναι στην πρωτεύουσα. Ανέβασε και τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή πώς το ρίξατε. Και τον ίδιο λόγο που έπεσε ο Παναθηναϊκός. Ο ίδιος κανονισμός. Που έπρεπε να πέσει ο Παναθηναϊκός. Και τον αλλάξατε σε μια νύχτα. Ανεβάστε και τον Ηρακλή τώρα. Ή ρίξτε τον Παναθηναϊκό να γίνει αυτό που έγινε και σε άλλες ομάδες. Αλλά πού. Τζάμπα τα λέμε. Φαντάζομαι τώρα τον Άρη στην κατηγορία τη σεζόν την καινούργια και βλέπω τώρα το γήπεδο του που είναι μέσα στις τρύπες, μέσα στις λακκούβες. Ποιος θα πάει να παίξει μπαλάκι. Θα πάνε ρε φίλε, να το φτιάξουν οι άνθρωποι. Πώς θα δώσει άδεια, θα πάνε να δώσει άδεια. Τι σε νοιάζει σένα ρε τώρα, πώς θα το σκιάξει να μου. Εντάξει, έχουμε δει και χειρότερα γήπεδα στο Super League. Πέρασε στο Champions League και πάνε παίξε μετά μέσα στο χωράφι. Τι σε νοιάζει σένα. Πάνε στη Champions League, ας έρθει εδώ καμιά Manchester, καμιά Μπαρτσελόνα να δούμε στην Τούμπα. Και άσε τώρα το άλλο το χωράφι, τι σε νοιάζει. Πάνε παίξε. Γι' αυτό ζούμε. Με αυτό λέω ρε φίλε. Σκέφτεσαι τώρα
να έρθει Σεπτέμβριος να ξεκινήσουν οι όμιλοι του Champions League και να είσαι κανέναν όμιλο με καμιά Real Madrid, με καμιά Manchester City, με καμιά Juventus. Από τι όμιλο θα είναι αυτό? ΠΑΟΚ, Manchester United, Juventus και Real Madrid. Αμά, Παναγιά, βοήθα. Ξέρεις τι έγινε, γίνει. Από τι ώρα θα πάνε ΠΑΟΚ να περιμένει εισιτήριο? Τάσο, Ενρίκη, Χαρίς, τους βλέπω τους δύο αυτούς. Θα δούμε, θα δούμε. Αυτούς τους δύο τους βλέπω. Θα δούμε. Άκου τι γράφει ο άλλος ο Αλυταράς. Για τον γκολ που έφαγε ο... πώς τον λένε, Κάριος. Κάριος, ναι. Καβαλοφύλακας. Λοιπόν, πήγε, λέει, ο Κάριος στους οπαδούς της Λίβερπουλ, κλαίγοντας, και του πέταξαν ένα, έλα ρε, δεν πειράζει, αλλά ούτε αυτό το έπιασε, λέει. Έχουν γραφτεί φοβερά πράγματα. Τι τον έχουν κάνει τον άνθρωπο. Τι έχουμε πάθει. Αυτό που έχει γράψει ο Αντώναρος είναι το πιο ωραίο. Για πες το. Τι να το... Τίποτα, λέει, ο τερματοφύλακας δεν ήθελε, ο ένας ήθελε, ο άλλος δεν ήθελε. Και τελικά καταλήγει, ας πούμε, ότι δυστυχώς ο Θεός, μάλλον όχι δυστυχώς, ο Θεός το βράδυ, το χθεσινό, είχε κέφια. Ναι, το άλλο αλλά ήταν... γράφει όλο από την αρχή το πόσο εξελίχθηκε το παιχνίδι από τις φάσεις, από τον τραυματισμό. Έχει βγει φοβερή ανάλυση. Έξυπνος. Το ωραίο ήταν που διάβασα, το είπα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, Τάσο, με τον Κλοπ. Πάει ο Κλοπ να παρηγορήσει τον Κάριους, του δίνει το χέρι, αλλά τελικά ούτε αυτό το έπιασε. Τρίτο τελικό στην Ευρώπη, χαμένος για τον Κλοπ. Ναι, και τρίτο. Έκτος. Γενικότερα. Ορίστε. Έκτος γενικότερα. Και σε εντός διοργανώσεις. Ο Μουρίνιο έχει πάρει, ο Μουρίνιο. Champions League, ναι. Και με την Πόρτο έχει πάρει. Στον τελικό με τη Μονακό που έπαιζε και Άκη Ζήκος τότε. Και ένας Πορτογάλος στόπερ του ΠΑΟΚ, πώς το λέγανε να δεις, που έπαιζε μαζί με τον Βίτορ. Ένας Πορτογάλος. Έλα τώρα. Κόλλησε το μυαλό. Όχι ο Λόπες. Α, το Βερόλες. Όχι, στόπερ ήταν. Που είχε κάτι σε λίγο, έφυγε. Ναι, ναι, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων. Με ποιον έπαιζε, με τον Βίκτορ. Ο Ζήκος ήταν Πόρτο, ναι. Μονακό τελικός. Η Πόρτο πήρε το, ναι, πρωτάθλημα Ευρώπης και είχε και το συγκεκριμένο στόπερ στην αποστολή ο Μουρίνιο. Που έπαιξε στον ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι. Λόπες νομίζω. Εσύ είχε έρθει ο Βίκτορ με τον Λόπες. Ναι, αυτός. 350.000 που έφυγε σαν αποτυχημένος. Αυτός. Γιατί δεν έκανε ούτε μισό μάτς. Αυτός ήταν στην αποστολή της Πόρτο τότε. Έλα ρε φίλε. Αυτός. Μάλιστα, Λόπες, καλά. Τώρα που είπε και τον Μουρίνι. Ίδια χρονιά είχαν έρθει με τον Βίκτορ αυτή. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, εγώ στο λέω. Βίκτορ και Λόπες. Και ο Μουρίνι έχει πάρει ακόμα ένα Λόπεθ. Ναι. Και έχει πάρει ακόμα ένα Champions League, ναι, με την Ίντερ τότε. Μάλιστα. Ωραία. Έχει πάρει ο πρώτος του τίτλος που έχει πάρει. Πώς είναι το μικρό σου? Στέλιος. Στέλιο, ο πρώτος ευρωπαϊκός. Ο πρώτος είναι με τον Παναθηναϊκό, είναι με τελικό, αν θυμάσαι. Το σημερινό το γύρο παλί. Μήπως λες το Ρικάρδο Κώστα, ρε. Α, Ρικάρδο Κώστα, ναι. Τι ακροατές έχουμε. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε, ρε Κωστάκη. Ωραίος. Το Champions League που πήρε το πρώτο παίζει στον ημιτελικό με τη Manchester United. Δεν θυμάμαι τώρα με ποιον έχει παίξει στον ημιτελικό. Θυμάμαι ότι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος του Μουρίνιο ήταν σίγουρα το UEFA που πήρε με την Πόρτο και την επόμενη ακριβώς χρονιά πήρε το Champions League. Τη δεύτερη χρονιά που πήρε το Champions League τον παίζει ένας Ρώσος. Στον επαναληπτικό αγώνα με τη Manchester United, ένας καράς, δεν θυμάμαι πώς λέει το όνομά του. Και όλο τυχαίο στην επόμενη χρονιά, αφού πήρε το Champions League με το Ρώσο διαιτητή, έσφαξε λίγο τη Manchester United, πήγε στη Τσέλσι. Εντάξει, υπάρχει και παρασκήνες στο ποδόσφαιρο, έτσι. Καλά, ναι, προφανώς. Παιδιά, καλή αυριανή, χάρηκα. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Ρικάρδο Κώστα, λέει. Ρικάρδο Κώστα, ναι, Πορτογάλο center back. Ο Λόπεθ, λέει, ήταν Ισπανός και ήρθε με Λούκας με ίδιο μάνατζερ. Ναι. Και με τον Βίτορ είχε έρθει όμως, θυμάμαι εγώ, νομίζω, Κώστα. Κώστα, ωραίος πάντως που το θυμώσουν, ναι, να μας βοήθησες, ναι, πολύ. Εντάξει, φίλε. Σκάλωμα. Όλη τη μέρα να πούμε μέσα στα αυτά είναι. Παουξάκι άρρωστο βέβαια. Αλλά προποτζής, είναι προσωπικός πράκτορας, να ξέρεις. Αλάνι. Βέβαια. Προπός το 90, να ξέρεις. Και Νεάπολη, τέρμα Νεάπολη πάνω, εκεί πηγαίνεις. Τυχερός. Άμα ανέβω προς Νεάπολη, θα τον επισκεφθώ. Πάντως, ναι, έχει θέμα. Ο Μουρίνιο έχει χρόνια να πάρει Champions League, καθώς δυσκολεύεται. Και με τη Real που πήγε στη Real, λοιπόν, δεν τα βρήκε καλά. Τρεις ήταν οι λόγοι
που το πήρε χθες το τρίτο συνεχόμενο η Real. Είναι ένα κατόρθωμα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του Champions League. Είναι το τρίτο συνεχόμενο τρόπο που παίρνει η Real Madrid της. Και το τέταρτο στις τελευταίες πέντε διοργανώσεις. Ναι. Εντάξει, τι να λέμε, ρε φίλε. Το τερμάτισαν, εντάξει. Νομίζω καθοριστικό ρόλο έπαιξε το βρώμικο μαρκάρισμα που κάνει ο Ράμος στον Σαλάχ, που στην ουσία το επιδιώκει να τον τραυματίσει. Αυτό φάνηκε. Νομίζω ότι ο Λαλάνα δεν το φτάνει ούτε στον δέκατο τον Σαλάχ. Ναι, ο Λαλάνα πέρασε αλλαγή. Να πούμε ότι ερχόταν από μεγάλο τραυματισμό. Είχε απουσία 5 μηνών από τους αγωνιστικούς χώρους. Εντάξει, ρε φίλε, Λίβερπουλ είσαι. Τελικό Champions League pass. Να είδες που χρειάστηκε. Ο άλλος έβαλε μέσα τον Μπέιλ. Και έβαλε την κολάρα. Έβαλε την κολάρα του αιώνα, να πούμε, και τελείωσε. Αυτό ήθελα να πω. Ένα ήταν αυτό. Ναι. Ένα δεύτερο είναι ότι ο Μπέιλ μόνος του παίρνει το Champions League. Και ένα τρίτο είναι η κάκιστη απόδοση, δηλαδή η ανοησία. Τι να πω, πώς να το πω. Του Κάριους. Δεν γίνεται αυτό το αριφίλε να φας σε τέτοιο επίπεδο να τρως τέτοια γκολ. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι μπροστά σου ο Μπενζεμά, αυτή τεράστια φυσική ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, και να πας να περάσεις την μπάλα τώρα στον αμυντικό σου για να ξεκινήσει επίθεση σιρτά μπροστά του. Είναι ένα κλίτς, έκανες, έβαλε γκολ. Ξεφτιλίστηκες παγκοσμίως. Ρίξε την μπάλα από πάνω. Πώς λέγανε, ραβέρσα στο μπάσκετ. Ρίξε την από πάνω του, ρε φίλε. Ναι, που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή τι, χάνεις 0-2 και βιάζεσαι. Βλέπεις, άστο να φύγει. Άστο να φύγει έξω την περιοχή. Κρεμάσαι ένα κάρο ο κόσμο τώρα, έτσι. Με αυτό που κάνεις. Και στο άλλο το γκολ, δηλαδή, το τρίτο που θέλει, στο 82 μπήκε, πότε μπήκε. Δηλαδή είναι 2-1, έτσι. Βλέπεις ότι έχει κάποιες ελπίδες, κανένα δεκάλεπτο γεμάτο η Λίβερπουλ να το γυρίσει. Και έχει πάρει λίγο. Και τρώσε τέτοιο γκολ, φίλε. Τρώσε τέτοιο γκολ. Το αστείο είναι. Μια χαρά είναι ο Παναγιώτης ο Γλύκος που τον κράζεται. Υπάρχουν πολύ χειρότερα. Καλά έχουν οι απίθανοι. Αμέσως κυκλοφόρησαν. Τα βάλαμε και εμείς στην ομάδα. Ναι, αυτά. Έχουν ζωγραφείς. Έτσι. Με τις φωτογραφίες. Εδώ δες. Μέχρι και τον Πόποτα στο Κολοκοτρονίτσι έχουν κάνει. Με τη στολή του Τσολιά και το κόκκινο φέση στην ιστή από κάτω. Έχουν βγει πάρα πολλά για τον Κάριος, που δυστυχώς τον έχει στιγματίσει και θα τον στιγματίσει όλη αυτή η εικόνα στον τελικό του Champions League, τον χθεσινό, που ουσιαστικά και έκρινε και μια τεράστια προσπάθεια από την πλευρά της Liverpool, γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι η Liverpool δεν ήταν τόσο κακή. Απλώς έτυχε ο τερματοφύλακας να είναι σε κάκιστη μέρα. Εντάξει λίγο, για να τα λέμε όλα, έτσι. Ποιο ομάδα. Ναι, ποιο ομάδα. Ποιο γεμάτη ομάδα. Και πιο ποιοτική ομάδα. Και με πιο βάθος πάγκου. Έτσι. Όταν, ας πούμε, έχεις τον Μπέιλ στον πάγκο. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαφορά. Φίλε, τώρα. Υπάρχει δηλαδή διαφορά. Φαινόταν ποιο είναι το αφεντικό μες στο γήπεδο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτη αυτή η ομάδα. Δηλαδή είδαμε ότι έχει αδυναμίες. Και πιστεύω ότι με Σαλάχ μέσα δεν θα ήταν. Θα ήταν διαφορετικό το μάτς. Αυτό το μάτς. Δηλαδή δημιουργήθηκαν κατευθείαν ανισορροπίες. Γιατί ελευθερώθηκαν οι αμυντικοί της Real Madrid. Δεν είχαν και τόσο το νου τους στο Λαλάνα έναντι του ταχύτητα του Σαλάχ. Ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα φέτος. Δημιούργησαν παραπάνω ευκαιρίες με αποτέλεσμα αυτό που είδαμε. Δηλαδή βρέθηκε σε κάκιστη μέρα ο Κάριος που. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Χειροκροτήθηκε βέβαια. Από όλους. Από όλους, αλλά αυτός το ξέρει και η ψυχούλα του. Τώρα. Θα είναι λίγο κακό αυτό που θα πω, αλλά το σκέφτομαι και θα το πω. Δεν με πειράζει. Το πολύ να φάω κράξιμο. Όταν είδανε οι άνθρωποι εκεί πέρα του ΠΑΟΚ και δεν συμμαζεύεται, του Σαλάχ τραυματίστηκε και υπάρχει πιθανότητα να παίξει βασικό στην Αίγυπτο ο Ουάρντα, πόσες σαμπάνιες παίζει να άνοιξαν. για πιθανή πώληση του Ουάρντα. Θα άνοιξαν. Σίγουρα. Σίγουρα θα το χάρηκαν, αλλά. Να πούμε ότι ο Σαλάχ θα παίξει στο Μουντιάλ. Ναι, το προλαβαίνει κατά πάσα πιθανότητα το Μουντιάλ. Θα μείνει γύρω στις 12-13 μέρες. Δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες θα μείνει εκτός.
δεν είναι τόσο σοβαρό ο τερματισμό του στον νόμο. Εξάρθρωση όμου, λέει. Και θα παίξει στο, λογικά στο Μουντιάλ. Έστω και προσεκτικά. Αλλά για τον Άρντα μην χαίρεσαι και τόσο πολύ. Γιατί μπορεί στο πρώτο μάτσο να έκανα. Έγινε στην Ισπανία, δεν ξέρω πώ θα είναι. Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Ή στην εξέλιξη, δεν ξέρω πώ θα είναι. Να βρεθούμε την Ισπανία τίποτα. Να παίξει ο Σέργιο Ράμος και απάντω σηκώσει να πούμε να τον πετάξει το δοκάρι πάνω. Ο τρελό. Κάτσε να δούμε ποιον είναι η Αίγυπτος. Ναι, πολύ θέλει. Δεν θέλει. Του το πολύ θέλει ο Άρντα τώρα να πάει να τον τραβήξει μία στο καλάμι και να τον δει να κάνει 8 πυροέτε. Ε. Του το έχω και να πέφτει κάτω. Περίμενα να δούμε πού είναι η Αίγυπτος. Καλά και ο Ράμος μεγάλη αλήθεια. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που κάνει και τον γκρεμίζει και του πάει το χέρι του ανθρώπου. Είναι ότι μετά τον κοροϊδεύει από πίσω, βγάζει τη γλώσσα. Γελάει, ναι. Γελάει ειρωνικά. Ο άλλος κλαίει από κάτω, χτυπιέται να πούμε. Αυτός γελάει. Είναι η αγωνιά που δίνει και του χαρίζει κόκκινη κάρτα στον Κάριους. Λίγα λεπτά πριν κάνει το λάθος. Στου 43 είναι. Ναι. Στο πρώτο μήκρο νομίζω. Ναι, ναι. Λίγο πριν φάει τον κόλ. Και δύο φορές. Η μία το θέατρο που κάνει και πέφτει κάτω σαν τον καραγκούνι που έκανε. Και διαμαρτυρίες στο γκολ που βάζει η Λίβερπουλ. Είναι γενικά πολύ βρώμικο. Τώρα έχει πάρει κατά κράτο την κεφαλιά. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί από τη Λίβερπουλ. Και κάνει ο Μανέ το 1-1. Και είναι και άτυχη η Λίβερπουλ στη φάση που έχει το δοκάρι με το Μανέ. Ναι, ρε φίλε. Να κάνει εκεί το 2-2 και να, αλλάξουν... και να γίνει αίμα κι άμος. Ναι. Αίμα κι άμος και χωρίς αλλά. Αλλά πνίγει το κουνέλι ο Κάριος. Γίνει το 1-3 και τελειώσαν όλα. Εκεί αντίοξε ο Μακάρης, δεν το γυρνάς. Η Αίγυπτος τελικά δεν είναι με την Ισπανία. Έχει απέναντί του, να πούμε, στην Αίγυπτο έχουμε έναν παλιό μας γνώριμο, τουλάχιστον από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ είναι ο προπονητής της Αίγυπτος. Ναι. Νομίζω ότι στην Αίγυπτο, ο Κούπερ έχει πάρει και τον παλιό ασπρόμαυρο γνωστό μας, το Σικαμπάλα. Σικαμπάλα. Ακόμα παίζει ακόμα μπάλα τους. Έτσι έχω ακούσει. Δεν είναι... Τέλος πάντων, δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Είναι με Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Ρουγουάη η Αίγυπτος. Σε δύσκολο όμιλο. Σε δύσκολο όμιλο. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό. Τρίτο συνεχόμενο τέτοιο με τον Ζιντάν να κάνει ρεκόρ. Να είναι ο μοναδικός προπονητής ο οποίος έχει καταφέρει κάτι λοιπόν, τέτοιο. Να πούμε ότι τελευταία αγωνιστική στη Football League ο Όφη έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν. Επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια μαζί με τον Άρη. Και ο Άρης νίκησε σήμερα. Με 5-0 επικράτησε Σπάρτης και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League, της Football League. Έτσι, ο Όφη. Ο Άρης τερμάτισε δεύτερος. Το ίδιο είναι, ανεβαίνει και ο Άρης, ανεβαίνει και ο Όφη. Αλλά πρωταθλητής στη Football League αναδείχθηκε ο Όφη από την Κρήτη. Όπου Όφη αφιέρωσαν το κύπελο στον Γκέραρτ, ο οποίος αποχώρησε, το έβαλα μαζί με λουλούδια, το άφησαν πάνω στην θέση που έχουν. Όχι το κύπελο. Και το κύπελο. Πήραν και κύπελο και το άφησαν πάνω στη θέση του Γκέραρτ. Το πρωτάθλημα της Φουτβολής. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Να πούμε και τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Επίσης, να πούμε, να τα πεις τώρα, το διπλό του Άρη στην Καρδίτσα. Ναι, με 0. Έσωσε τη Σπάρτη που έχασε στην Κρήτη. Αφού η αναγέννηση Καρδίτσας ήταν αυτή που υποβιβάστηκε στην Καμεδρική μαζί με τους Πανσεραϊκό, Πανεγιάλιο, Καλυθέα, Βέλιο και Χαρναϊκό. Ναι. Δηλαδή η Καμεδρική πάνε, αναγέννηση Καρδίτσας, την έστειλε ο Άρης, την καθάρισε. Πανσεραϊκός, Πανεγιάλιο, Καλυθέα, Βέρια και Χαρναϊκός. Πω πάει και η Βέρια, Καμεδρική. Και ανεβαίνει ο Άρης με τον Όφη. Έτσι, πρωταθλητής Όφη. Έλα, πες τα αποτελέσματα. Αιγινιακός Παναχαϊκή 0-2. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1. Απόλλων Λάρισας Καραϊσκάκης. Πάλι έχασε ο Καραϊσκάκης. 3-1. Τι γίνεται. Διάφορα, τα παρατήσαμε. Του χρόνου θα σας πούμε. Όφη Σπάρτη 5-0. Πανσεραϊκός Δόξα Δράμας 3-4. Αυτοί παίζουν να παίζουν τάβλη. Ωραίο ματσάκι. Απόλλων Χαρναϊκός και Πανεγέλης Βέρια φυσικά δεν έγιναν τα παιχνίδια, καθώς Χαρναϊκός και Βέρια έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Football League. Να πούμε ότι είχε και αγώνες και η ΓΑΜΑ Εθνική, όπου ο Ηρακλής πέτυχε μια διαδικαστική νίκη και ουσιαστικά πήρε την άνοδο στην Β' Εθνική και στην Football League. Βάζετε τον Α τώρα τον Ηρακλή. Ναι, κανονικά έτσι πρέπει. Όπως κατήσατε τον πράσινο. Έτσι, με κυβερνητική εντολή, κρατήσατε τον Παναθηναϊκό, του χαρίσατε ένα κάρο παραπτώματα, ανεβάστε και τον Ηρακλή. Γιατί δεν ανεβάζετε τον Ηρακλή? Να έχει τρεις ομάδες η Θεσσαλονίκη. Δεν το κατάλαβα.
Επειδή είναι ο Παναθηναϊκός, τον κρατάς στην κατηγορία, να μην τον κρατήσει στην κατηγορία, να το στείλει από εκεί που ήρθε. Όταν πέραν τους παίκτες και δεν πληρώναν τα φράγκα, καλά ήταν. Γιατί να τον κρατήσει τον Παναθηναϊκό, το κατάλαβα. Αφού κρατάς τον Παναθηναϊκό, ανέβασε τον Ηρακλή. Το ίδιο παράπτωμα ήταν. Η ίδια κατηγορία ήταν, η ίδια περίπτωση ήταν. Να πούμε ότι υπάρχει και πολλά μεταγραφικά σενάρια, καθώς έχει ανοίξει η μεταγραφική περίοδος και για τον ΠΑΟΚ. Μέσα στην εβδομάδα προέκυψε το θέμα με το Σρνά, με τον 36χρονο Κροάτι Μπακ, να έρχεται στην Θεσσαλονίκη να μιλάει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω να κλείνει αυτό. Ούτε εγώ το βλέπω να κλείνει, καθώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αυτό το οποίο υποστηρίζουν και λέει το ρεπορτάζ είναι πως θέλουν τον Κροάτι σαν εναλλακτική λύση και του έδιναν και συμβόλαιο μάλιστα ένα συνένα με αμοιβές που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ τον χρόνο. Mm-hmm. Με τον Κροάτι φυσικά να θέλει να του εγγυηθεί κάποιος άνθρωπος του ΠΑΟΚ ότι θα έχει εγγυημένο χρόνο συμμετοχής μέσα στη χρονιά. Και αυτός τι θέλει τώρα, εγγυημένο χρόνο συμμετοχής, δηλαδή. Ότι θα παίζει σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ του λέει ότι θα είσαι αναπληρωματικός και. Θα παίξει 37 χρονών, ρε φίλε, σίγουρα 90 λεπτά. Και να έχει ανταγωνιστεί το μάτος. Δηλαδή, να παίζει ο μάτος. Αυτό. Οπότε κάπου χαλάει το πράγμα. Και νομίζω δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει αυτό. Είναι με 36χρονο παίκτη, ο οποίος έχει και ένα χρόνο ανεργός λόγω τιμωρίας που τελειώνει στις 22-25 Αυγούστου, κάπου εκεί τελειώνει. Εντάξει, παιχταράς. Στα νιάτα του, ναι, ήταν παιχταράς. Ήταν τρομερός. Μεγάλο όνομα. Έτσι. Στη Σαχτάρ είναι θρύλος. Μεγάλο όνομα, πόσα, πάρω μια δεκαετία έπαιξε. Ναι, στη Σαχτάρ είναι θρύλος. Κατέκτησε και πρωταθλήματα, κύπελα κτλ. Και κύπελο UEFA έχει κατακτήσει με τον μπαμπά Λουτσέσκου. Αν μπράβο, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να απεξέλθει πολύ επιφυλακτικό στο Λιωκοβουτάδι και όχι μόνο. Αλλά ότι χρειάζεσαι ένα δεξίο πιστοφύλακα αλλαγή του μάτος. Χρειάζεσαι, ναι. Χρειάζεσαι. Και πέρσι το λέγαμε. Κάτι. Αν μου φέρεις καλύτερα από το μάτος, θα κάτσει ο μάτος αλλαγή. Μα ναι, έτσι είναι, προφανώς. Γιατί το λέω. Όλος ο σχεδιασμός, το λέω από τώρα, θα κουραστείτε να τα ακούτε, εγώ θα το λέω. Κράξτε με αν θέλετε. Όλος ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ φέτος, πέρα από τον κορμό που πάση θυσία πρέπει να κρατήσει, γιατί είναι μια έτοιμη ομάδα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα είναι μια έτοιμη ομάδα με Λουτσέσκου πάλι προπονητή να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα του χρόνου. Κοίτα τι μεταγραφές κάνει ο Ολυμπιακός. Γελάει ο κόσμος. Γυρνάει ο Φετφατζίδης και παίρνει. Γιαννιώτης. Γυρνάει ο Φετφατζίδης στο Ολυμπιακό και πήρε τον Χριστοδουλόπουλο, τον Πετατζή. Ναι. Αυτές είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει ούτε παίκτη από τον Εργοτέλη και συζητάει με κάποιον Αλμπάνι. Όχι αυτό τον Αλμπάνι που είναι το κωμικό, την οικογένεια, τον Αλμπάνι. Εντάξει, κράτα λοιπόν τον κορμό σου και πάρε και τέσσερις μεταγραφάρες, όπως έπιασε η Μούρλα πέρσι μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη που έφερε τέσσερις παιχταράδες. Ρίξε μια δεκάρα. 15άρα τι θα ρίξεις και ο στόχος σου πρέπει να είναι η είσοδος της ομάδας του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League για να πάρεις 30άρα, να τα πάρεις επί δύο, να αλλάξεις επίπεδο, να γεμίσεις το γήπεδό σου και να σε βοηθήσει και επιχειρηματικά όταν η ομάδα που είσαι στην ουσία μεγαλομέτωχος και πρόεδρος και εσύ και ο γιος σου στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά και είσαι το αφεντικό με λίγα λόγια και είσαι μέσα στους ομίλους του Champions League και παίζεις με μεγαθύρια, ανεβαίνεις και στις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες και μιλάς διαφορετικά. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να κάνεις τον μπαμ, τώρα πρέπει να μπει βαθιά το χέρι στη τσέπη, να κρατήσεις τον κορμό, να κλείσεις τα αυτιά σου στις ειρήνες που προσπαθούν να διαβάλουν τον ΠΑΟΚ, από τώρα θα έχεις και τέτοια, θα προσπαθήσουν να σε τρυπήσουν οι επιστήμονες, οι κόκκινοι και οι κίτρινοι πλέον επιστήμονες, θα προσπαθήσουν να τρυπήσουν με διάφορους τρόπους. Μα με τον προπονητή, μα με τεχνικούς διευθυντές, μα με πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές. Θα αρχίσουν ψεύτικα δημοσιεύματα για Πρίγιοβιτς, για Πέλκα, για Πασχαλάκη, για τον ένα και τον άλλο. Θα ακούσεις πολλά, θα ακούσεις. Αυτό που πρέπει να ακούσεις όμως είναι τον αρχηγό, που σου την είπε μετά τον τελικό τι πρέπει να κάνεις. Κράτησε τον κορμό. Όταν στο λέει ένας πρωταθλητής Ευρώπης, ο οποίος είχε θητεία τα τελευταία 5 χρόνια στην Bundesliga, σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου,
καταλαβαίνεις ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό. Και όχι μόνο να γίνει αυτό, μαζί με τον κορμό που θα κρατήσεις, να πλαισιώσεις και την ομάδα από ποδοσφαιριστές ποιοτικούς, εντεκαδάτους, που θα είναι χρήσιμοι στην υπόθεση όμιλη του Champions League για τον ΠΑΟΚ. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μέρα νύχτα στον ΠΑΟΚ. Μόνο με αυτό το σκεπτικό μπορείς να τα καταφέρεις. Να περάσεις το σκόπελο, το μεγάλο εμπόδιο των Ολλανδών και των Ελβετών αρχικά, και παραπέρα να περάσει άλλες δύο ομάδες. Νομίζω ότι αν θα τα καταφέρει στον πρώτο γύρο και περάσει Ολλανδούς ή Ελβετούς, μετά θα έχεις μια πιο βατή κλήρωση με πιο υποδιέστερες ομάδες, μια σκεδάση στους χειρούς, και στο τρίτο προκριματικό εκεί πρέπει να τα δώσεις όλα για να πάρεις το μαρούλι, για να αλλάξεις την ιστορία σου, για να ανέβεις level, για να φτάσεις στην κορυφή, αυτό που δεν έχεις πετύχει ποτέ. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν προγραμματισμένα, μεθοδευμένα, με τους κατάλληλους ανθρώπους και τα κατάλληλα κονέ. Το μαρούλι υπάρχει. Το μήνυμα δόθηκε από τον πρόεδρο. Απεραίρεστο μπάτζετ, το είπε. Αν και αυτή τη φορά δεν γίνει το σωστό, τι να σας πω. Μετά νομίζω ότι είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για τα υπόλοιπα. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα, φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Δεν περίμενε. Έπεσε ο φίλος. Να πούμε και για τον Σουηδό, τον Βέρνμπλουμ, τον μέσο που θέλει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, λένε όσοι τον γνωρίζουν. Απλώς υπάρχει μια οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ΠΑΟΚ προτείνει ένα τριετές συμβόλαιο με αποδοχές που αγγίζουν το 1,2, ενώ ο παίκτης θέλει διζητάει χρήματα περίπου στα 1,500. Νομίζω ότι είναι μια διαφορά η οποία, αν υπάρχει πρόθεση από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Ελλάδα και δεν έχει κάποια καλύτερη πρόταση, νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, έτσι ώστε να υπογραφεί συμβόλαιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να πούμε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον της πρώτης Λισαβόνας για τον Πασχαλάκη, τον οποίο τον κάνουν πρόταση, αρκετά καλή πρόταση, μέχρι και να πληρώσουν την ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ για πιθανή αποχώρηση του Ρούι Πατρίτσου από τη Sporting. Αναμένεται η υπόθεση να παρουσιάσει εξέλιξη στο επόμενο χρονικό διάστημα και να δούμε πώς το βλέπουν στον ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο θέμα. Ισχύει. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά τα ονόματα που ακούγονται είναι Πρίγιοβιτς, Πέλκας, Πασχαλάκης. Ναι. Και σήμερα ακούστηκε και ο Λουτσέσκο από την Άλνα Αστρή, πώς λέγεται, κτλ. Την Αραβία. Ναι. Αλλά το διέψευσε ο Κυριάκος Κυριάκου. Ναι. Ωραία. Άλλωστε ο Λουτσέσκο έχει δηλώσει ότι θέλει να μείνει στην ομάδα του ΠΑΟΚ, να μείνει στον ελληνικό χώρο, να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Νομίζω δεν είναι και η καλύτερη επιλογή να πάει εκεί πέρα. Ουσιαστικά είναι ένα ποδοσφαιρικό νεκροταφείο, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Έφτασε 12 η ώρα εσείως. Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους ακροατές που είχαν μεγάλη συμμετοχή και σήμερα, με τηλεφωνικές γραμμές, με τα μηνύματά σας, γενικά με τη συμμετοχή σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, εδώ το βράδυ στις 10, μετά στο Τρέγια Γιατρόπουλο και Στέλιο Παπαντονίου. Να είστε όλοι σας καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα, καλό Άγιο Πνεύμα αύριο, να μας φωτίσει όλους. Από ασπρόμενες πτήσεις, από Στέλιο Παντονίου και Τάσο Τρέγια, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Auf Wiedersehen.